Ένα-δύο, ένα-δύο. Πολύ, πολύ καλησπέρα σα. Άλλη μια Δευτέρα με τον Δημήτρη Νικολούλια στο Νέα Σμύρνη TV Web Radio. Και θα συνεχίσω από την προηγούμενη εκπομπή έτσι όπω είχαμε αφήσει κάπου στο ενδιάμεσο αυτή την πορεία τη ιστορία του μεγάλου Αλεξάνδρου με αφορμή αυτά τα ευρήματα που έχουμε στην Αμφίπολη και να δούμε πόσο θα πάει και μέχρι πού θα πάει. Όλοι περιμένουμε να μαθαίνουμε σύν το χρόνο όλο και κάτι επιπλέον. Έτσι θα γίνεται άλλωστε όπως δείχνει το ίδιο το μνημείο. Και για να μπω μέσα στη διαδικασία της σημερινής εκπομπής η οποία αναλόγως με το πώς βγαίνουν και διάφορα στοιχεία στην επιφάνεια αλλά και πώς μπορώ και εγώ να σας ετοιμάζω και να σας βρίσκω διάφορα ιστορικά στοιχεία της πορείας αυτής θα εξελίσσουμε την εκπομπή ενδεχομένως και σε άλλες παρουσιάσεις έτσι λοιπόν, για να σας κάνω μία μικρή επανασύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή που είχε γίνει στις 3 του μηνός, σήμερα έχουμε 10 Νοεμβρίου του 2014 θα κάνουμε μία βουτιά στην ιστορία μέσα από την ιστορική πορεία της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα από μάχες αλλά και διαμάχες που υπήρξαν κατά τη διάρκεια της πορείας αυτών των μαχών και της εκστρατείας προς κατάληψη της περσικής αυτοκρατορίας και θα ασχοληθούμε και με την ε, ιστορία αυτή που θέλει ο Μέγας Αλέξανδρος να έχει δολοφονηθεί ουσιαστικά από τους ετέρους του ε, ε, με ένα πάρα πολύ άσχημο δηλητήριο το οποίο ακόμα αναζητάτε σήμερα. Υπάρχουν υπόνοιες αν είναι το αρσενικό ή αν είναι ο ελεύωρος, θα σας πω την απόψη μου. Θα σας διαβάσω και κάποια στοιχεία τα οποία είναι καθαρά ε, ιατρικά για να δούμε πώς μπορεί να προσεγγίζει κανένα τη μία ή την άλλη άποψη και ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτό που θα σας θυμίσω είναι ότι στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε τελειώσει με, την, με το στρατού του Αλεξάνδρου να φτάνει κυνηγώντα τον Βίσο ο οποίος είχε ουσιαστικά δώσει την εντολή να δολοφονηθεί ο Δαρίος και τον εγκαταλείψανε εκεί σε μία πηγή δίπλα και τραβήξανε βόρεια προς το Ουσμπεκιστάν και τη Σαμαρκάνδη και από πίσω τους ακολουθούσε ο Αλέξανδρος με το στρατό του με σκοπό και στόχο να πιάσουν το Βίσο ο Βίσος ήταν συγγενής του Δαρίου οπότε εάν τον αφήνανε ελεύθερο θα είχε κάθε δικαίωμα ανασυντασσόμενος να διεκδικήσει τον περσικό θρόνο ως βασιλιάς της Περσίας και αυτό το πράγμα ελόχευε τον κίνδυνο για μία αναστήσταση του περσικού κράτους με την έννοια της αντεπιτιθέμενης αυτοκρατορίας απέναντι στους Έλληνες και στον στρατού του Αλεξάνδρου με όποιες τυχόν επιπτώσεις μπορούσε να φέρει αυτό. Αυτό λοιπόν ήθελε να αποσοβήσει ο Αλέξανδρος και έτσι ε, στη συνέχεια για να έρθουμε στο πλαίσιο της σημερινής εκπομπής πια, ο Αλέξανδρος έστειλε τον Πτολεμαίο να πιάσει το Βίσο και ακολουθώντας τον είχαμε ακριβώς είχαμε μείνει όταν είχαν φτάσει στην πόλη εκείνη όπου είδαν ότι υπήρχαν κάτοικοι οι οποίοι μιλούσαν πολύ καλά τα ελληνικά και ότι ήσαν εκεί επί 150 χρόνια είχαν συμμαχίσει με τους Πέρσες ήταν απόγονοι των ιερέων από τον ναό των διδήμων και τηρώντας την υπόσχεση που είχε δώσει και τον όρκο που είχε δώσει ο Αλέξανδρος ότι θα εκδικιόταν την εισβολή αυτή των Περσών στην Ελλάδα και την καταστροφή που ε, έφερε σε όλους τους Έλληνες και έτσι δεν δίστασε να απαντήσει ακόμα και σε αυτούς τους απόγονους των 150 χρόνων μετά Ελλήνων τους οποίους τους θεώρησε προδότες και ως εκ τούτου ε, δεν έπρεπε να αφήσει εμ, ενδεχόμενα παρερμηνία σε σχέση με το ποια θα ήταν η στάση του απέναντι στον οποιονδήποτε είχε βλάψει την Ελλάδα. Αυτό κανονικά θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι με συνθήκες πολέμου και συνθήκες mm. ε, ε, που είχε φέρει ξεκινώντας από την ίδια την Ελλάδα, όταν θέλησε να συνενώσει του Έλληνε και οι οποίοι δεν ήταν όλοι του διατεθειμένοι να το κάνουν. Καλό ή κακό έπρεπε να δείχνει μια άτεγκτη στάση και θέση απέναντι στον σκοπό και στον στόχο του, ούτω ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν και να μην μπορεί να του ρίξει κανένα στην ευθύνη ότι σε εκείνη την περίπτωση είχες αυτή την θετική στάση ενώ στην άλλη περίπτωση είχες αυτή την αρνητική στάση και να δημιουργήσει έτσι τριβές και έριδες οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν έναν διχασμό με απρόβλεπτες διαστάσεις. Έτσι λοιπόν, μετά από εκείνη την καταστροφή της πόλης που βρήκε τους απογόνους των διδήμων, ο Αλέξανδρος έστειλε τον Πντολεμαίο να πιάσει το βίσο. Ύστερα από καταδίωξη και αφού είχαν φτάσει στο σημείο να τον εντοπίσουν, ουσιαστικά οι ίδιοι οι Πέρσες τον παραδίδουν στον Πτολεμαίο που του έχουν ήδη περασμένο ένα Uh, κολάρο στο λαιμό από όπου θα μπορούσαν να τον uh, uh, έχουν πιασμένο και μετέφερε ο Πτολεμαίος την είδηση στον Αλέξανδρο ότι ο Βύσσος είχε πιαστεί ο Αλέξανδρος uh, έχοντας ερωτηθεί από τον Πτολεμαίο πώς θα ήθελε να παρουσιαστεί μπροστά του ο Βίσος ζήτησε να του αφαιρεθεί το οτιδήποτε από πάνω του να μείνει θεόγυμνος και στη συνέχεια τον έβαλα να περάσει μπροστά από όλους τους Μακεδόνες και αποφάσισε ότι το καλύτερο που είχε να κάνει ήταν να μην τον σκοτώσει εκείνος, αλλά να τον στείλει πίσω στην Περσία και να τον παραδώσει στους ίδιους τους Πέρσες, οι οποίοι είχαν ένα δικό τους τρόπο αρκετά βάρβαρο για τους προδότες, όπου και τον σκότωσαν οι ίδιοι. Όχι πως οι υπόλοιποι ήταν καλύτεροι, διότι και από τη μεριά των Ελλήνων είναι γνωστό ότι γίνονται θα το λέγαμε θηριωδίες απέναντι στους πρόδοτες και σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν οποιονδήποτε θεωρούν ότι έχει προδώσει κάποιον ή κάτι και έτσι δεν πρέπει να μας ξενίζει και τόσο πολύ για τα ήθη και τα έθιμα της δικής τους εποχής διότι έτσι αλλιώς ζούσαν σε άλλους ρυθμούς και με άλλα δεδομένα από ό,τι μπορούμε να πούμε εμείς σήμερα. Ο Αλέξανδρος φτάνοντα σε εκείνο το πιο βόρειο σημείο που είχε φτάσει αφού παρουσιάστηκε ο βίσος ως α, εχμάλωτος πλέον α, στον ίδιο και στο στράτευμά του εκεί έχτισε και την α, Αλεξάνδρεια την Εσχάτη ήταν η πιο βόρεια Αλεξάνδρεια η οποία α, χτίστηκε και α, απέκτησε με εντολή του Αλεξάνδρου το όνομά του θέλοντας να υποδηλώσει ότι εκεί ήταν ένα ακόμα από τα όρια της α, νέας αυτοκρατορίας. Στην περιοχή που βρέθηκε ο Αλέξανδρος στη συνέχεια με το στρατό του στην Σογδιανή οι Σογδιανοί και οι Βακτριανοί επανάστησαν και επαναστάτησαν και ε, δεν ήταν διατεθειμένοι να ακούν στα προστάγματα και στα θέλω του νέου τους αυτοκράτορα και έτσι αποφάσισαν να κάνουν πόλεμο με τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος η αλήθεια είναι ότι με έναν τέτοιο στρατό ο είχε διαφορετικές εντελώς συνήθειες από την στρατιωτική διάταξη και λειτουργία των έως τότε γνωστών α, στρατευμάτων, ήρθε σε μία πολύ δύσκολη θέση. Και για να σας δώσω να καταλάβετε για ποιους μιλάμε και σήμερα ακόμα, τους βλέπουμε μία φορά στον χρόνο να τους εμφανίζουν και στις ειδήσει. Και είναι αυτοί οι γνωστοί υπείς, οι οποίοι έχουν ένα τομάρι ενός... Α, κρυαριού με το οποίο καβαλικεύοντας τα άλογά τους προσπαθούν εν είδη διαδρομών που κάνουν υπέβοντας μέσα σε έναν ανοιχτό χώρο υπό τη μορφή γηπέδου ας πούμε τρέχουν ο ένας ενάντια του αλουνού προσπαθώντας να κρατάνε το κρυάρι ε, στην κατοχή τους ενώ όλοι προσπαθούν ο ένας μετά τον άλλο να το αρπάξει από αυτόν που το έχει. Αυτή λοιπόν η ίδια φυλή είναι αυτή η οποία επιτίθεται τότε στο στράτευμα του Αλεξάνδρου. Ε, αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν ουσιαστικά δεν είναι πόλεμος, αλλά είναι κάτι όπως θα το προσωμιάζαμε με τις μερινές συνθήκες ε, μία επίθεση ενός ειδικευμένου σώματος στρατού που έχει σκοπό και στόχο να εμφανιστεί ξαφνικά, να χτυπήσει και κατά τον ίδιο τρόπο αστραπιαία να αποχωρήσει πριν να προλάβει να δώσει στον εχθρό στον οποίο επιτίθεται την ικανότητα να έρθει σε αντιμετώπιση του εχθρού για να μπορέσει να τον πολεμήσει. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί έχουν οπλισμό, έχουν, είναι πάρα πολύ έφυποι καλοί τοξότες όπως και πετάνε πάρα πολύ εύστοχα το ακόντιο τρέχοντας. Είναι χαρακτηριστικό ότι θεωρούν οι ίδιος λαός ότι ακόμα και ένας σε μεγάλη ηλικία Άντρας ακόμα και 80 ετών μπορεί να υπέβει τρέχοντας ένα τέτοιο άλογο και να είναι εύστοχος στο πέταγμα δέλους ε, από Οπότε φαντάζεστε τι, τι γινόταν σε αυτές τις συνθήκες. Οι πίση ήταν σπουδαίοι. Έτρεχαν, χτύπαγαν και έφευγαν. Σε μία από αυτές τις επιθέσεις έχουμε ένα γεγονός το οποίο είναι αρκετά σοβαρό για τον ίδιο τον Αλέξανδρο και την υγεία του. Είναι ένα από τα τραύματα τα οποία είχε από τους σοβαρούς τραυματισμούς σε εκείνη την μάχη Κάποιος τον χτύπησε στο κεφάλι και στο λαιμό με αποτέλεσμα για μέρες να το τραύμα στο λαιμό του να τον κάνει να μην μπορεί να μιλήσει και είχε προβλήματα με την όρασή του. Έβλεπε θολά. Αυτό τον ανάγκασε να ανασυνταχθεί, να υποχωρήσει, να καθίσουν μέσα στο στρατόπεδό τους σε, στην απέναντι όχθη του ποταμού που τους χώριζε σε αυτές τις στρατιωτικές διανέξεις οι οποίες είχαν ανοίξει μεταξύ τους και αυτή είναι αυτή που μπορεί να μετρήσει ως πρώτη ήττα στα 30 χρόνια που είχε φτάσει ο ίδιος σε ηλικία Η βάση του ήταν στον ποταμό Σιρ Ντάρια. Οι εχθροί τον είχαν περικυκλώσει, είχε χτυπήσει και στο πόδι του. Δεν είχαν τη δυνατότητα να τρέφονται καλά ως περιορισμένοι. Και όμως παρόλα αυτά, στην κατάσταση αυτή που ήταν, ανοίγοντα τη σκηνή του και βλέποντας την απέναντι όχθη όπου υπήρχαν οι φωτιές από την κατασκήνωση των στρατοπέδων των εχθρών έφερνε μέσα στο μυαλό του με ποιο τρόπο θα μπορούσε να τους αντιμετωπίσει και πώς θα μπορούσε να τους νικήσει. Και ήταν τέτοια πολύ μεγάλη επιθυμία του να κάνει αυτό το πράγμα που είχε στο μυαλό του που κατάφερε, παρόλο το ότι τον είχε χτυπήσει εκείνες τις ημέρες και μία δυσεντερία η οποία ήταν αρκετά έντονη και σχεδόν δεν τον άφηνε να μπορεί να κινηθεί και εύκολα καβάλει στο αλογό του και μαζί με το στρατό του προσέγγισε τον ποταμό και εκεί ήταν η πρώτη νίκη που είχε καταφέρει εναντίον των αντιπάλων του πιέζοντας τον εαυτό του για ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει παρόλη την δυσεντερία που τον είχε πιάσει. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτοί οπισθοχώρησαν αλλά δεν είχαν αντιμετωπιστεί εξ ολοκλήρου. Είχαν αποτραβηχτεί, ήξερε πάρα πολύ καλά ότι θα βρισκόταν πάλι ε, απέναντί τους και έτσι το χειμώνα ανασυντάχθηκε στη Βάλκη και την Άνοιξη εξαπέλυσε ένα στρατό 50.000 ανδρών που έφτασαν ως τα σύνορα με την Κίνα και τελικά αφού κατάφερε να τους νικήσει και να τους εξολοθρεύσει και να ξανααποκτήσει ολόκληρη την uh, κυριαρχία της περιοχής και την ησυχία ότι δεν επρόκειτο να τον ξαναενοχλήσουν ξαναμαζεύτηκαν το επόμενο φθινόπωρο στη Σαμαρκάνδη. Στη Σογδιανή υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα τη ζωής του Αλεξάνδρου και ήταν ένα από τα μελανά και δυσάρεστα στοιχεία που συνέβησαν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας και παράλληλα της ζωής του για ακόμα μία φορά είχε έρθει σε αντιπαράθεση στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα με έναν πάρα πολύ καλό του φίλο ο οποίος ήταν και ένας από τους σωματοφύλακές του τον Κλήτο και ο Κλήτος ο οποίος ήταν θα μπορούσαμε να το πούμε συντηρητικός με την έννοια των εθήμων και του ήθους που διέπνεαν όλους τους Μακεδόνες και βλέπανε τον αρχηγό τους, τα βασιλιά τους να προσετερίζεται και να είναι ανοιχτός απέναντι στα βαρβαρικά λεγόμενα ήθη και έθιμα των Περσών έχοντάς τα εστερνιστεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν του άρεσε αυτό το πράγμα και κάποια στιγμή παρουσιάστηκε μπροστά στον Αλέξανδρο και του είπε ότι ε, αυτό που είναι το οφείλει στον πατέρα του. Είχε προηγηθεί βέβαια μία εινοποσία από τις γνωστές που κάνανε και σε μία κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας της νόησης ε, θύμωσε πάρα πολύ μαζί με τον Κλήτο διότι του θύμισε τις διαφορές με τον πατέρα του και τις εντάσεις και τις καταπιέσεις που είχε νιώσει ο ίδιος από τον πατέρα του ότι είχε και ξεμάνει εναντίον του κλήτου έκανε μία κίνηση μίας επιθετικής στάσης απέναντι στον κλήτο τους χωρίσανε οι υπόλοιποι εταίροι του πέσανε να τον συγκρατήσουν και βγάλανε σηκωτό έξω το Κλήτο ούτω ώστε να αποσωβήσουν το οτιδήποτε χειρότερο και αφού ο κλίτος είχε βρεθεί έξω από τη σκηνή στην οποία βρισκόταν ο Αλέξανδρος ξαφνικά μετά από λίγο εισέρχεται μέσα ξανά και δείχνοντάς του το στήθος του και προκαλώντας τον του λέει εδώ είμαι και η άποψή μου δεν αλλάζει και αν θέλεις χτύπα και ο Αλέξανδρος έχασε τα λογικά του εκείνη την ώρα βούτυξε από έναν από τους φρουρούς του ένα δόρι και τρέχοντας κατά πάνω στον κλήτο του το έμπηξε πάνω στο στήθος του το αποτέλεσμα ήταν να πέσει κάτω ο κλίτος εμόφυρτος και να πέσει από πάνω του ο Αλέξανδρος κλαίγοντας για αυτό που είχε κάνει που με θολωμένο το μυαλό από το κρασί ουσιαστικά δεν ήθελε να το κάνει αλλά εξεράγει και αυτό μας δίνει και ένα επιπλέον στοιχείο του χαρακτήρα του και το πόσο πολύ μπορεί να εκτρεπόταν σε καταστάσεις που δεν μπορούσε να τις ελέγξει ο ίδιος όταν ο ελεγκτής καταντούσε να είναι περισσότερο ο ίνος αλλά αυτό είχε γίνει πια Φεύγοντας από εκεί και φτάνοντας στην Κεντρική Ασία έκανε μία προσπάθεια να πιάσει κάποιους νέους στασιαστές στην Ακρόπολη της Σογδιανής αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει μια πορεία που αυτοί οι οπισθοχωρώντας είχαν φτάσει πάνω σε ένα βουνό απόκριμνο και προκαλώντας τους να παραδοθούν και να λήξουν όλα ήσυχα αυτοί έχοντας στο νου τους ότι εκεί που είχαν φτάσει ήταν σχεδόν αδύνατο να μπορέσει να φτάσει ο Αλέξανδρος με το στρατό του, διότι ήταν πολύ απόκρινα, πολύ στενό, στενό το μονοπάτι, ε, είχαν χειρωθεί πολύ καλά και χαρακτηριστικά του είχαν πει ότι εδώ που είμαστε, μόνο εάν έχεις στρατιώτες που πετάνε, μπορείς να μας στάσεις. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα με το γνωστό πείσμα που Χαρακτήριζε τον Αλέξανδρο να βάλει στόχο ότι δεν έπρεπε να μείνει αναπάντητο αυτό που του είχαν πει και έτσι, μία ολόκληρη νύχτα, διάλεξε την πιο απίθανη μεριά του βουνού πάνω στο οποίο ήσαν οι Σογδιανοί για να μπορέσει να προσεγγίσει και να βρεθεί ξαφνικά μπροστά τους αυτό το έκανε κατά τη διάρκεια της νύχτας μάλιστα ανεβαίνοντας είχε, είχε διαλέξει έναν ικανό αριθμό στρατιωτών για να κάνουν αυτό το πράγμα και από τους καλύτερους που είχε ούτως ώστε να τον δουν μπροστά τους ξαφνικά με το που θα ξημέρωνε Υπήρξαν και απώλειες εκεί κατά την ανάβαση δεδομένου ότι ήταν πραγματικά απότομη η πλαγιά του βουνού. Ο Αλέξανδρος όμως τα κατάφερε και οι εχθροί του όταν ξημέρωσε και είδαν το στράτευμά του απέναντί τους έμειναν αποσβολωμένοι και γύρισε και τους είπε «Να, όπως βλέπετε έχω στρατιώτες που πετάνε. Εκεί ήταν που γνώρισε και τη Ροξάνη. Εκείνος ήταν 29 στα 30, εκείνη ήταν 15. Άλλοι λένε ότι την ερωτεύτηκε. Άλλοι λένε ότι η απόφασή του να κάνει το γάμο μαζί της δεν ήταν ο έρωτας αλλά ήταν μια και πολιτική κίνηση διότι σκεφτόταν το ότι αν συνδέονταν οι δυο τους συνδέοντας αυτές τις δύο διαφορετικές αυτούς τους δύο διαφορετικούς κόσμους θα είχε έτσι και τον ουσιαστικό και εδρεωμένο έλεγχο της κεντρικής Ασίας τι από τα δύο μπορεί να συνέβαινε Ποιο ξέρει, μπορεί να είναι το ένα, μπορεί να είναι και τα δύο μαζί. Η ουσία είναι ότι ο γάμος τους έκλεισε και τις επαναστάτησεις που υπήρχαν έως τότε στην Κεντρική Ασία. Από εκεί ξεκίνησε μια πορεία στα βόρεια του Πακιστάν για να βρει το τέλος του κόσμου όπως ήξερε από τους δασκάλους του κάπου εκεί στην πορεία φτάνει και στο σημείο εκείνο που είχαν απομείνει έως σήμερα και οι καλάς μιλάμε για αυτή την περιοχή δηλαδή εκεί ερχόμενο σε επικοινωνία και σε επαφή μαζί τους α, και διαπιστώνοντας ότι και αυτοί είχαν ε, ε, για Θεό τον Διόνυσο που τον αναγνώριζε και εκείνος και του είχε ιδιαίτερη αδυναμία ε, εστερνίστηκε τις ε, σκέψεις τους ε, και τα δικά τους ήθη και έθιμα και ζήτησε να πιούνε μαζί κρασί, να γλεντήσουν μαζί, να θυσιάσουν μαζί από κοινού στο Θεό Διόνυσο και στην πορεία καθώς ξεκίνησε για να φύγει, για να μπει προς την Ινδία κάποιοι από τους στρατιωτικούς του παρέμειναν εκεί και έτσι Έχουμε αυτήν την γνωστή ιστορία η οποία μας λέει ότι μέχρι σήμερα ακόμα υπάρχει η ελληνική ρίζα σε αυτήν την ομάδα των καλάς. Mm. Όταν έφτασε στον Ινδόπομο βρήκαν στον Αόρνο κατοίκους που είχαν καταφύγει για να προστατευτούν που ε, λέγανε ότι είχαν πάει στην ε, κορυφή του βουνού, στον Άορνο δηλαδή, και που ε, υπερηφανευόντουσαν ότι όταν είχε φτάσει και ο Ηρακλής σε μία από τις προσπάθειες που έκανε για να κάνει τους γνωστούς άθλους του, ε, εκεί δεν είχε μπορέσει να ανέβει και να κατακτήσει αυτή την κορυφή κορυφή αυτή σήμερα βρίσκεται στο Πυρσάρ. Ε, πάλι κατά τον γνωστό τρόπο αυτοί βρέθηκαν ε, στην κορυφή του βουνού. Υπήρχε κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε προηγηθεί με το γεγονός που είχε γίνει στο προηγούμενο βουνό, που το είχαν πει οι αντίπαλοι στρατιώτε ότι εδώ πάνω θα μπορέσει να βρεθεί μόνο αν έχει στρατιώτε που πετάνε. Στην προκειμένη περίπτωση δεν το πάνε βέβαια κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο είχε γίνει ήταν ότι κατά κάποιο τρόπο, σαν να επαναλαμβάνεται η, η σκηνή, οι Ινδοί έχουν καταφύγει σε ένα κομμάτι του βουνού. ...που είναι πολύ μακριά από εκεί που αρχίζει η ανάβαση... ...για να φτάσουν εκεί που ήσαν αυτοί... ...διότι κάνει ένα ημικύκλιο αρκετά μεγάλο. Και ο Αλέξανδρος ρωτώντα βρήκε ποιο ήταν το μονοπάτι... ...που θα μπορούσαν να ανέβουν εκεί. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ε, όταν φτάσανε πάνω στην κορυφή του βουνού... ...και αρχίσαν να κινούνται στρίβοντας την κορυφογραμμή για να κατευθυνθούν προς τα εκεί που ήσαν μαζεμένοι οι Ινδοί, διαπιστώσανε ότι μεταξύ των... της κορυφογραμμής που βρισκόντουσαν αυτοί και της κορυφογραμμής που βρισκόντουσαν οι Ινδοί, υπήρχε ένα αρκετά μεγάλο χάσμα, το οποίο έφτανε κάπου γύρω στα 400 μέτρα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Αλέξανδρος άλλη μία φορά δεν το έβαλε κάτω ...και ζήτησε από τους στρατιωτικούς του... ...και από τους μηχανικούς που είχε μαζί... ...να αρχίσουν να κάνουν... Ε, υλοτόμευση των δέντρων που υπήρχαν στο δάσος... ...και να αρχίσουν να κάνουν μία συσόρευση των κορμών... ...στα σημεία που τον ενδιέφερε και που έβλεπε... ...ότι από εκεί θα μπορούσε εύκολα να, να γεφυρώσει την Χαράδρα και να ενώσει τα δύο βουνά με στόχο να μπορέσει να περάσει απέναντι και να φτάσει στους Ινδούς. Οι Ινδοί δεν πίστευαν ότι θα έκανε κάτι τέτοιο και πραγματικά έκπληκτοι όταν α, διαπίστωσαν ότι όχι απλώς ήταν ικανός να το κάνει αλλά είχε αρχίσει και το πραγμάτωνε τότε προσπάθησαν σε μία α, Σκέψη να τον παραπλανήσουν, να ζητήσουν κερδίζοντας χρόνο, να έχουν συνομιλίες μαζί του για να μπορέσουν να τον α, α, ξεγελάσουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας να ξεφύγουν από πάνω από το βουνό, από άλλη οδό και έτσι να διαφύγουν. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξανδρος έφτασε στο σημείο και είχε τη σωστή πληροφορία ποιος ήταν ο στόχος ουσιαστικά των Ινδών και από τη μία δεν τους έδωσε σημασία από την άλλη δεν το έβαλε κάτω έφτασε στο σημείο να γεφυρώσει για ένα ύψος κάπου περίπου 100 μέτρων αυτή την χαράδα των 400 μέτρων όπου του έδινε την ευκαιρία αυτό να μπορέσει να περάσει στην απέναντι πλευρά του βουνού και να συνεχίσει την πορεία του προς αυτούς που ουσιαστικά ούτε αυτό χρειάστηκε τελικά να γίνει διότι έχοντας μάθει ποια ήταν τα... ποιες ήταν οι σκέψεις των uh, Ινδών είχε πιάσει από την άλλη μεριά τα περάσματα και τους περίμενε σε ενέδρα και όπως φεύγανε από εκεί τους κατατρόπωσε και έτσι έληξε και αυτό το θέμα. Μετά έφτασε στην Ταξίλα περιοχή όπου προηγουμένως από πολλά χρόνια πιο πριν είχαν φτάσει εκεί οι Έλληνες και είχαν χτίσει μια ολόκληρη πόλη έψαξε να βρει μέσα στα, στους δρόμους της πόλης ναούς όπου προσέφερε και στη συνέχεια έφτασε στον ποταμό Ίδασπι, που σε μία πορεία ενώνεται με το Γάγι και στη συνέχεια στην πεδιάδα ε, φτάνει να ενώνεται με τον Ινδό ποταμό και να ε, ε, ξεκινάει την πορεία του προς τον ωκεανό. Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ, 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 πολύ σημαντικό γεγονός ε, που έχει να κάνει πάλι με έναν σοβαρότατο τραυματισμό του Αλεξάνδρου, ίσως να είναι και ο πιο σοβαρός από όλους τους τραυματισμούς που είχε και αυτό συνέβη στην χώρα των Μαλών. Φτάνουν στις περιοχές που έχουν φύγει από τα βουνά, έχουν βρεθεί στην πεδιάδα, διάφοροι Ινδοί οι οποίοι έχουν προσπαθήσει να τον αποφύγουν όλο αποτραβιώνται. Βρίσκονται λοιπόν σε μια πόλη η οποία είναι περιτυχισμένη με πλύνθους. έχει τύχει από τούβλα και κλείνονται εκεί μέσα και τον αναμένουν, δεν παραδίδονται. Ο, ο Αλέξανδρος συγκεντρώνει τα στρατεύματά του κάτω από την πόλη, έξω από τα τείχη και συμβαίνει το εξής γεγονός. Πριν προλάβουν να έρθουν όλοι οι στρατιώτες που έχουν όλα τα πολιορκητικά μέσα και που πηγαίναν λίγο πολύ έτσι με το πάσο τους που θα λέγαμε διότι πιστεύουν ότι οι Ινδοί δεν είναι πάνω στις επάρξεις mm. αλλά δεν έχουν αποτραβηχτεί πιο μέσα προς την Ακρόπολη και έτσι δεν βιάζονται να φτάσουν με τις πολιορκητικές σκάλες στα σημεία επαφής με το τείχος. Ο Αλέξανδρος όμως είναι κατά τον ίδιο γνωστό τρόπο που συνήθιζε από τους πρώτους κάτω από τις επάλξεις βιάζεται να αντιμετωπίσει τον εχθρό και βλέποντας ότι αυτοί που κουβαλάνε τις σκάλες μαζί έχουν μείνει λίγο πιο πίσω βλέπει έναν στρατιώτη με μία σκάλα την παίρνει την ακουμπάει επάνω στα τείχη και αρχίζει και ανεβαίνει επάνω σε αυτήν τον ακολουθούν και άλλοι στρατιώτες του ανεβαίνει επάνω στην, στο πρώτο τείχος πηδάει μέσα από πίσω τον ακολουθεί ένας άλλος στρατιώτης ο οποίος σε όλες τις μάχες όπως γινόταν πάντοτε φέρει μαζί του την ασπίδα του Αχιλέα και η ασπίδα του Αχιλέα είναι αυτή η οποία όταν έχει φτάσει ο Αλέξανδρος στην Τρία και πηγαίνει να θυσιάσει και πηγαίνει στο μνημείο των Ηρώων όπου έχουν να αποθέσει και τα όπλα τους από τότε που είχε γίνει ο πόλεμος της Τρίας αφήνει τη δική του ασπίδα εκεί και παίρνει την ασπίδα του Αχιλέα για να την έχει μαζί του σε αυτή την εκστρατεία. Το πώς γίνεται αυτό το πράγμα θα σας κάνω μία παρένθεση, αμέσως μόλις τελειώσω αυτό το ε, περιστατικό που συνέβη πάνω σε αυτές τις επάλξεις, για να καταλάβετε και ποιος μπορεί πραγματικά να ήταν ο λόγος που πήρε αυτή την ε, α, ασπίδα πέραν του γεγονότος το ότι ανήκε στον Αχιλέα και πέραν του γεγονότος το ότι ε, ήταν η ασπίδα ενός ημίθεου σε σχέση με την ε, σχέση που είχε εκείνο μέσα στο νου του και είχε διαμορφώσει την σκέψη που του είχε μεταδώσει τόσο η μητέρα του όσο και οι επιβεβαιώσεις που του είχαν δώσει οι ιερείς από τον ναό της Σίβα που είχε πάει στην Αίγυπτο. Ανεβαίνοντας επάνω λοιπόν, ξαφνικά συμβαίνει το εξής. Πρώτα-πρώτα οι Μακεδόνες στρατιώτες όταν είδαν ότι ο αρχηγός τους ανεβαίνει πρώτος επάνω μαζί με τη σκάλα, από τη σκάλα πάνω στα, στα τείχη αισθάνθηκαν τροπιασμένοι το ότι αυτοί δεν ήσαν στη θέση να ανέβουν τα τείχη και την ανέβαινε εκείνος μόνος του. Έτσι λοιπόν αφού ακολούθησαν άλλοι τρεις τον Αλέξανδρο και βρέθηκαν να είναι τέσσερις επάνω στα τείχη πέσαν όλοι πάνω στη σκάλα διότι δεν είχαν άλλες σκάλες εκεί τριγύρω με την καθυστέρηση η οποία είχε συμβεί και το αποτέλεσμα ήταν τραγικό από το βάρος και από την κινητικότητα των στρατιωτών που ανέβηκαν όλοι πάνω στη σκάλα η σκάλα έσπασε και έτσι βρέθηκαν να έχουν αφήσει τον αρχηγό τους μαζί με άλλους τρεις στρατιωτικούς αποκομμένους από το υπόλοιπο σώμα να μην μπορούν να δουν τι γίνεται να, έχουν... να τους έχει πιάσει ένας πανικός και μία βιασύνη να προσπαθήσουν να ανέβουν πάνω στα τείχη για να διαφυλάξουν την ζωή του αρχηγού τους. Προσπαθούν να το κάνουν αυτό το πράγμα με τον οποιονδήποτε τρόπο. Ε, παίρνουν κομμάτια ξύλο και όπως σας είπα πριν ότι τα τείχη αυτού του ε, περιτυχισμένου κάστρου ήταν από τούβλα τα οποία συνδεόντουσαν με λάσπη. Έμπηγαν ξύλα ανάμεσα στα τούβλα και στην συνδετική ύλη που είχαν και κάνανε εγκάρσια σκαλοπάτια για να μπορέσουν να ανέβουν με τον οποιοδήποτε τρόπο που μπορούσαν να ανέβουν. Άλλοι πάλι ψάχναν να βρούνε εξοχές των τούβλων για να μπορέσουν να αναρριχηθούν μέχρι πάνω, όπως και τα κατάφεραν εντωμεταξύ όμως. Είχατε συμβεί διάφορα πράγματα επάνω ο ο Αβρέας ε, είχε δεχτεί ένα βέλος και είχε σκοτωθεί ο ο Περτρέας ε, είχε βάλει την ασπίδα του ε, να προστατεύσει τον αρχηγό του ξαφνικά όμως ο Αλέξανδρος δέχεται στο στήθος πάνω στην πανοπλία του πάνω από τον έναν μαστό ένα ινδικό βέλος και σας λέω ινδικό βέλος διότι δεν ήταν τυχαία τα βέλη των ινδών ήταν ε, αυτά που ε, αναγνωρισμένα με τον τρόπο που τα κατασκεύαζαν είχαν την μεγαλύτερη διατρητικότητα από όλα τα βέλη που υπήρχαν στον τότε γνωστό κόσμο και είχαν μήκος κάπου γύρω στο 1,40 και η εχμή του είχε κάπου πλάτος γύρω στα 4,5 με 5 εκατοστά. Αυτό λοιπόν το βέλος φτάνει στο σημείο να του κάνει ολική διάτρηση του, της πανοπλίας του, να τον πληγώσει στο στήθος πάρα πολύ σοβαρά, διότι του άνοιξε ένα τραύμα 4,5 εκατοστά και με αρκετό βάθος σε τέτοιο σημείο που έφτασε όχι απλώς να τον πληγώσει αλλά να του κάνει και διάτρηση του πνεύμονα. Οπότε ξαφνικά άρχισε να έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αιμορραγία η οποία α, φαινόταν ότι έβγαινε με ακολουθούμενο αέρα. Δηλαδή ένας τραυματισμός Σοβαρότατο, Πάρα πάρα πολύ σοβαρός. Ε, αυτοί που, βρίσκαν, που ε, ε, βρισκόντουσαν επάνω ήταν ο ήταν ο, ο Πτολεμαίος σε εκείνη τη φάση τον καλύπτει με την ασπίδα του. Και από εκεί αποκτά το προσωνύμιο μαζί με το όνομά του Πτολεμαίος ο, ο, ο Σωτήρας. Και παρόλα αυτά, παρόλη την κατάσταση αυτή που βρίσκεται ο Αλέξανδρος προσπαθεί να αγωνιστεί να αντιμετωπίσει να σκοτώσει Ινδούς αλλά κάποια στιγμή από τη μεγάλη αιμορραγία που τον έχει πιάσει θολώνει η όρασή του και φτάνει σε ένα σημείο που λιποθυμά και πέφτει κάτω. Εν τω μεταξύ οι μακεδόνες στρατιωτικοί οι οποίοι βρίσκονται κάτω έχουν βρει μία πύλη παράπλευρα της οποίας έχουν καταφέρει και έχουν σπάσει την ασφάλεια και έτσι έχουν εισέλθει μέσα και γίνονται μάχες και ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν στον... Τους και να μπορέσουν να τον προστατεύσουν χωρίς να γνωρίζουν αν ζει ακόμα ή αν πέθανε και τελικά τον παίρνουν σηκωτά και τον βγάζουν άρον άρον έξω όπου αναλαμβάνει ο γιατρός ο Κριτόβουλος να του κάνει μία τομή στην πληγή αφού του έχουν αφαιρέσει την αιχμή του βέλους αυτού το οποίο είχε μία λαβή και την ώρα που το εκτοξεύανε έφευγε στριφογυριστά και αυτό το πράγμα του έδινε ακόμα μεγαλύτερη διατριντικότητα. Ο Αλέξανδρος βρέθηκε σε ένα σημείο που η ζωή του θα μπορούσε να πει κανένας ότι κρεμόταν σε ελάχιστο ελάχιστο χρόνο δηλαδή το πώς τον προλάβανε να παραμείνει ζωντανός και όλα αυτά με τη συμβολή των στρατιωτικών του που τον φύλαξαν που του φρόντισαν το τραύμα του και τον γιατρό τον Κριτόβουλο ο Αλέξανδρος σκεφτείτε ότι επάνω στο σώμα του έφερε 21 πληγές έχουμε τη μαρτυρία και είναι σημαντικό αυτό και σε σχέση με μία άλλη ιστορία, την ιστορία της ελληνικής ιατρικής. Ότι ακόμα σήμερα, τώρα, οι ντόπιοι αυτή της περιοχής, στη χώρα των Μαλών, οι οποίοι ονομάζονται οι ιατροί Χακίμ, λένε από μόνοι τους ότι εφαρμόζουν την ελληνική ιατρική η οποία στηρίζεται σε βότανα και σε γνώσεις τις οποίες πήρανε από τους αρχαίους Έλληνες από εκείνη την εκστρατεία. Σκεφτείτε το, ε, πόσο πολύ σημαντικά πράγματα μπορεί να μας μεταφέρονται έτσι μέσα από αυτές τις πληροφορίες. Αλλά θα σας συνεχίσω την πορεία αυτής της εξιστόρησης αφού κάνουμε πρώτα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθω σε μερικά λεπτά. επιστρέφουμε στην εξιστόριση των πραγμάτων που έχουν να κάνουν με αυτή την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εδώ σας ανοίγω την παρένθεση για αυτό που σας έκανα αναφορά ότι ο Αλέξανδρος πάνω σε αυτά τα τύχη όπως και σε κάθε μάχη που είχε είχε μαζί του τον ακολουθούσε έχοντας ένα στρατιώτη όπου οποτεδήποτε χρειαζόταν ε, μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ιερή ε, ασπίδα του Αχιλέα και ήθελα να σας πω συγκεκριμένα για αυτήν. Ο Όμηρος αφιερώνει στην ασπίδα του Αχιλέα τουλάχιστον 134 στίχους στην Ιλιάδα, το απόσπασμα της οποίας είχαν ονομάσει οι αρχαίοι οπλοποιία. Είχε γίνει ένα διεθνές συμπόσιο με θέμα την επιστήμη και τεχνολογία στα ομυρικά έπη. Και αυτό έγινε στο συνεδριακό κέντρο της Αρχαίας Ολυμπίας το 2006. Οι επιστήμονες ασχολήθηκαν με την ασπίδα του Αχιλέα και συγκεκριμένα το τμήμα μηχανολόγων και αεροναυπηγών από το Εργαστήριο Εφαρμογε... Εφαρμοσμένης Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ινστιτούτο Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής με εφαλτήριο τον Όμηρο εξερεύνησε την τεχνολογία της μικυναική Εποχής την οποία ο Λατίνος συγγραφέας Βιτρούβιος επενούσε για την επιστημοσύνη της ο καθηγητής ΣΥΓΜΑ ΑΛΦΑ ΠΑΙΠΕΤΗΣ του Πανεπιστημίου Πατρών αναπαρήγαγε ψηφιακά την ασπίδα του Αχιλέα ακολουθώντας τις ομυρικές περιγραφές. Ακούστε λοιπόν πως ήταν η ασπίδα του Αχιλέα την οποία έφερε μαζί του σε αυτή την εκστρατεία κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας ο Μέγας Αλέξανδρος. Είχε δύο στρώσεις μπρούντζο, δύο στρώσεις κασίτερο και μία στρώση χρυσού. Και απέδειξε με εργαστηριακά πειράματα ότι ο συνδυασμός υλικών δεν ήταν τυχαίος. Ήταν αδιάτρητη σε ένα χτύπημα ανάλογο της δύναμης του παγκόσμιου ρέκορμαν στο Ακόντιο το 2000. Η μελέτη της ασπίδας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δείχνει το ενδιαφέρον των ανθρώπων για τις έξοχες περιγραφές του ομήρου. Για την κατασκευή της ασπίδας του Αχιλέα επιστράτευσαν και ο ύφεστο και ο Όμηρος όλοι τους στην τέχνη. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι ένας ύμνος στην τεχνολογία, μία ποιητική παρουσίαση του πλέον περίφημου σε τέχνη έργου της Ομηρικής εποχής. Γι' αυτό το λόγο αξίζει να παραθέσουμε να τόφια την μακροσκελή περιγραφή του έργου. Και φτιάχνει πρώτα μια ποιητικη παρουσιαση του πλεον περιφημου σε τεχνη εργου της ομηρικης εποχης γι αυτο το λογο αξιζει να παραθεσουμε ατόφια τη την μακροσκελη περιγραφη του εργου και φτιαχνει πρωτα μια τρανη και στη ασπίδα παντού στο λιζοντάστη και βάζει γύρω της λαμπρό τρίφυλλο μεταλλικό στεφάνι, όπου δένει το λουρί το ασημένιο. Πέντε μετάλλους στρώματα έχει η ασπίδα. Σκαλίζει πάνω της πολλά στολίδια, με τη σοφή των δυο χεριών του τέχνη. Στη μια μέρα, στη, στη μια μεριά φτιάχνει τη γη, τον ουρανό στην άλλη, αλλού τη θάλασσα και τον ακούραστο ήλιο και την σελήνη ολόγεμη. Σε άλλη μεριά τα ζώδια όλα φτιάχνει τα άστρα που στεφανώνουν τον ουρανό, τις πλιάδες και τις ιάδες και το δυνατό ορίωνα παραφυλάει και μόνο αυτή, αυτή μέσα στα νερά του ωκεανού δελούζεται. Φτιάχνει και δύο όμορφες πόλεις νητών ανθρώπων. Στη μια γάμοι γίνονται, συμπόσια μεγάλα. Νύφες προβάλλουν από τα σπίτια τους και οι λαμπαδιφόροι από την πόλη περνούν και αντιλαλούν τραγούδια γαμήλια πολλά. Νέοι χορευτές τριφογυρνούν και ανάμεσά τους κιθάρες και αυλοί παίζουν. Οι γυναίκες μπροστά στην πόρτα στέκονται και θαυμάζουν. Κόσμος σειραίει στην αγορά όπου καυγάς θερτιεύει. Δυο άντρε εκεί μαλώνανε για την εξαγορά ενός άντρα σκοτωμένου. Ο ένας λέει πως τα έχει όλα ξεπληρώσει και βεβαιώνει τον λαό ενώ ο άλλος ισχυρίζεται πως τίποτα δεν πήρε. ...και οι δυο τέλος θέλουν στο δικαστή να πάνε, απόφαση να βγάλει. Οι άνθρωποι γύρω και τους δυο τους επιδοκιμάζουν και τους υποστηρίζουν. Οι κήρυκες τον κόσμο συγκρατούν και οι γέροντες κάθονται πίσω σε ελεξεμένους λίθους Μέσω στον κύκλο τον ιερό, στα χέρια τους κρατώντας τα ραβδιά των μεγαλόφορων κηρύκων. Συγκεκριμένα... Η ασπίδα του αχυλαία, στο εσωτερικό των δύο εξωτερικών στρώσεων από σκληρό μπρούτζο αλλά και των επίσης δύο στρωμάτων κασιτέρου διέθετε ένα γενναίο στρώμα καθαρού χρυσού. Δεν ήταν τυχαίος ο συνδυασμό. Εντυπωσιακότερη είναι ωστόσο η πιο ταπεινή από απόψεως υλικών περίπτωση της ασπίδας του έαντα με τα επτά στρώμα δέρμα, στρώματα δέρματος και μία εξωτερική στρώση από σκληρό μπρούτζο στην εργαστηριακή δοκιμή διάτρηση τη με βλήμα υπολογιζόμενη μάζα και ταχύτητα ρήξη ανάλογη με εκείνη του παγκοσμίου ρέκορμαν στο Ακόντιο το 2000, επαληθεύτηκε η περιγραφή του ομίρου που την ήθελε αδιάτρητη. Τόσο στα έξι στρώματα δέρματο, όσο και στα οκτώ, η ασπίδα διαπερνιόταν από την αιχμή του δόρατο. Την χρυσή τομή των επτά δερμάτων στρώσεων με τις, οποίες, με τις όποιες παραμορφώσεις και τριβές το δόρυ τελικά εκτρέπεται. Τη γνώριζε καλά ο Βυσορδέψης την κατασκευή της τύχιος. Και έτσι στη συνέχεια έχουμε τον καθηγητή Γάμα Βατίστα που αναλύει πως οι περιγραφές της Κύρκης για τη διέλευση από το στενό της Κύλας και της Χάριβδης έλυσαν εξισώσεις της αεροδυναμικής που συνδέονται με την τεχνολογία της βαρυτικής σφενδόνης για το διάστημα. Σύνοδος πλανητών, σπάνια αστρολογικά φαινόμενα, σύνοδος πέντε πλανητών που πλαισιώνουν και καθορίζουν την ομοιρική μοιχεία της Αφροδίτης και του Άρη είναι ένα από τα αστρονομικά θέματα του συνεδρίου το οποίο φωτίζει τις τεχνολογικές και μαθηματικές γνώσεις της μικιναϊκής περίοδου με ενδεικτικά παραδείγματα αφενός τον τάφο του Ατρέα που βάσει μετρήσεων αποδείχθηκε ότι αντέχει 7 φορές τον ισχυρότερο σεισμό και αφετέρου την κατασκευή της Τριήρους που κατόπιν δοκιμών του Πολυτεχνείου διαπιστώθηκε ότι ήταν οι βέλτιστες δυνατές κατασκευές πέραν πάντως της τεχνολογίας οι ειδήσει που εκκινούν από τον Όμηρο αφορούν σχεδόν πάντοτε και άλλους επιστημονικούς χώρους από την αστρονομία, την γεωλογία την δομική μηχανική και την ζωολογία μέχρι την ιατρική, τα μαθηματικά τη μεταλλουργία, την μετερεολογία την ρομποτική και την φυτολογία επίσης σε κάποιο άλλο σημείο της uh, περιγραφής διότι υπάρχει περιγραφή του τι έφερε ως στολή πολεμική στολή ο Μέγας Αλέξανδρος είναι χαρακτηριστικό ότι ε, καταγράφεται πως έφερε κομμάτια μικρά λίθινα τα οποία του φύλασαν εκεί που τελείωνε το η υπερκεφαλαία του, του προστάτευαν ολόκληρο τον Αφιένα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Αλέξανδρος ήξερε πάρα πολύ καλά πώς έπρεπε να πάει και με τι έπρεπε να πηγαίνει στις μάχες για να προστατεύεται. Ασχέτως αν κάποιοι η οικαστικοί λόγοι και λόγοι υπογράμμισης και ηρωοποίησης μπορεί να τον δείχνουν ακάλυπτο και χωρίς α, περικεφαλαία. είναι γνωστό ότι ακολουθούσε πάντοτε αυτό που έπρεπε να ακολουθεί όπως μπορεί να μην φορούσαν αυτές τις γνωστές uh, των, οπλητών, των πεζών οπλητών uh, uh, περικνημίδες <συστά> οι οποίες ήσαν uh, από μέταλλο φορούσαν όμως άλλες αντίστοιχες δερμάτινες που είχαν σαν κύριο στόχο να μην πληγώνουν και τα πλευρά των uh, ύπων που είπευαν. Αυτό που θα σας α, αναφερθώ στη συνέχεια είναι αποσπασματικά το πώς ξεκινάει η σύγκρουση του Αλεξάνδρου με τον οποιονδήποτε είχε αρχίσει να τον βλέπει εχθρικά. έχουμε Λοιπόν, έχουμε συγκρούσει του Αλεξανδρού με τους Μακεδόνες στην Όπη. Ε, υπάρχει αυτή η δυσμένεια του αντίπατρου. Όλα αυτά μας τα καταμαρτυρούν ο Αριανός, ο Διόδωρος, ο Πλούταρχος, ο Κούρτιος, ο Ιουστίνος. Αλλά για να σας βάλω σε ένα πνεύμα κατανόησης του πώς και για ποιο λόγο μπορεί να είχαν δυο διάφορες αιτιολογίες να εχθρεύονται τον Αλέξανδρο. Ας ακολουθήσουμε αυτά τα καταγεγραμμένα. Το καλοκαίρι του 324 κατά την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία ο Νικάνορ ο Σταγυρίτης ανέθεσε στον νικητή του αγώνα Κυρίκων να αναγνώσει στους θεατές του την εξή επιστολή του Αλεξάνδρου Ο βασιλιάς Αλέξανδρος προς τους φυγάδες από τις Ελληνίδες πόλεις Δεν ήμασταν μεν εμείς η αιτία της εξορία σας θα γίνουμε όμως η αιτία επανόδου όλων σας πλην των ανουσιοργών γράψαμε σχετικά και στον αντίπατρο για να υποχρεώσει σε υπακοή όσες πόλεις έχουν αντιρρήσεις. Αυτή η απόφαση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους παριστάμενους και κυρίως από τους άνω των 20.000 εξορίστων που, που είχαν συγκεντρωθεί για τους αγώνες. Η απόφαση αυτή του Αλεξάνδρου αποσκοπούσε στην εξασφάλιση ερισμάτων σε όλες τις ελληνίδες πόλεις μέσω των ικανοποιημένων όμως οι δυσαρεστηθέντες αποδείχθηκαν ισχυρότεροι. Οι πρώτοι που δυσανασχέτησαν και θορυβήθηκαν από τις επιπτώσεις της επανόδου των εξορίστων ήταν τα δύο πιο υπολογίσιμα από τον Αλέξανδρο Έθνη, οι Ετολή και οι Αθηναίοι. Οι μεν Ετολοί δεν είχαν ξεχάσει την απειλή του Αλεξάνδρου και ανησυχούσαν για το τι θα επακολουθήσει την επάνωδο των Ινιαδών. Οι δε Αθηναίοι απειλούνται με χαριστική βολή στα συμφέροντά τους το, 600, το 366 μετά την κατάληψη της Σάμου από τον στρατηγό των Αθηναίων Τιμόθεο πολλοί κατοίκοι του νησίου εξορίστηκαν και οι περιουσίες τους μοιράστηκαν σε Αθηναίους κληρούχους. Η απομάκρυση των κληρούχων και η επιστροφή των εξορίστων σαμίων στις αιστείες και στις περιουσίες μετά από 42 χρόνια που είχαν περάσει θα προξενούσε βαρύ οικονομικό πλήγμα και σοβαρές κοινωνικές αναταράξεις στην Αθήνα. Όπως είδαμε, οι αυστηρές διατάξεις του Κοινού Συνεδρίου των Ελλήνων είχαν περιορίσει ασφιχτικά ως τότε ασίδωτη απεικιοκρατική συμπεριφορά των Αθηναίων. Αν λοιπόν ο Αλέξανδρος τους αφαιρούσε, τους αφαιρούσε και τις υπερπόντιες κτίσεις και τους περιόριζε στα σύνορα του κράτους τους, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι οι Αθηναίοι δεν θα είχαν πόρους για να χρηματοδοτήσουν τις απαραίτητες επιθετικές τους ενέργειες, ώστε να συνεχίσουν τον σφεδερισμό πόρων από άλλα κράτη για την ακρίβεια δεν θα είχαν πόρους για να συντηρήσουν ούτε το μικρότερο αμυντικό στράτευμα και θα περιέπεφταν στην παρακμή, την οποία τελικά δεν απέφυγαν στους ελληνιστικούς χρόνους. Έτσι, χρησιμοποίησαν τα χρήματα που γενναιόδηρα του είχε προσφέρει ο Άρπαλος για την φυγή του από τη Βαβυλώνα και ανέθεσαν στο Λεοσθένη μία μυστική αποστολή έπρεπε να προχωρήσει σε στρατολόγηση μισθοφόρων δίθεν για ιδιωτικούς σκοπούς και χωρίς τη συγκατάθεση της Εκκλησίας των Αθηναίων, ώστε να μην γίνουν αντιληπτές από τον αντίπατρο οι πραγματικές τους προθέσεις. Ο Λεωσθένης πήγε στο ακροτήριο Τέναρο, όπου είχαν συγκεντρωθεί 8.000 άνεργοι μισθοφόροι, αναζητώντας εργοδότη και άρχισε τη στρατολόγηση. Εκτός από την συγκεκριμένη θριαλίδα που μόλις είχε πυροδοτήσει ο Αλέξανδρος, σε πολλές περιπτώσεις είχε αντιμέτωπος και τους Μακεδόνες τους ίδιους. Λόγος, γιατί είχε αρχίσει και φορούσε τη μυδοπερσική ενδυμασία και ενθάρρυνε και άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Πευκέστα, ενώ δεν υπήρχε τίποτα το πιο προσβλητικό για όλους τους Έλληνες από την υιοθέτηση των βαρβαρικών εθήμων. Οι βάρβαροι επίγονοι που εκπαιδεύονταν και οπλίζονταν Σαν Μακεδόνε, η ένταξη βαρβάρων στο εταιρικό υπηκό όπου υπηρετούσε η αριστοκρατία τη Μακεδονία, αλλά και στο άγημα των εταίρων, που ήταν το κορυφαίο τμήμα του εταιρικού υπηκού με την... μετά την βασιλική ύλη, αποτελούσαν μόνο τι πιο σημαντικέ προσβολέ. Οι τραχεί Μακεδόνε αντιλαμβάνονταν ότι ο βασιλιά του δεν ήθελε να βασίζεται πια σε αυτού, ότι ήθελε να του παραγκονίσει και ίσω και να του εκβαρβαρίσει δεν αντιλαμβάνονταν ότι η αχανής πολυεθνική και πολιτισμική αυτοκρατορία που δημιούργησαν οι ίδιοι δεν μπορούσε να διοικηθεί όπως οι περιφερειακές κατακτήσεις των ελληνικών κρατών. Είναι, είναι και θέμα μεγέθους από τη μία και από την άλλη πλευρά. Μετά τα μέσα του καλοκαιριού του 324 π.Χ., όταν βρισκόταν στην Όπη, ο Αλέξανδρος συγκέντρωσε τους Μακεδόνες και τους ανακοίνωσε ότι αποστράτευε και έστελνε στην πατρίδα αυτούς λόγω ηλικίας, και τραυμάτων ως απόμαχους ενώ σε όσους θα έμεναν σκόπευε να δώσει τέτοιες παροχές που θα τις ζήλευαν όλοι. Δεν άφησε την επιλογή σε όσους το ήθελαν να επικίσουν κάποιες πόλεις διότι βρίσκονταν στις πολιτισμένες περιοχές της αυτοκρατορίας. Δηλαδή στις χώρες που ήσαν αστικοποιημένες και οι λαοί τους μπορούσαν να ελεχθούν ευκολότερα Επίσης, οι λαοί εκείνοι είχαν πανάρχιο, εξαιρετικά ανεπτυγμένο πολιτισμό και πολύ δύσκολα θα αποδέχονταν τον ελληνικό. Οι απόμαχοι λοιπόν δεν του ήταν χρήσιμοι, αντίθετα ήταν επικίνδυνοι για την διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας επειδή είχαν τον ελληνικό, την ελληνική σκέψη και το ελληνικό θέλω μέσα τους και πίστευαν στην συνταγματική μοναρχία θα ήθελαν να επιβάλλουν αυτό το πράγμα το οποίο είχαν μάθει οι ίδιοι ότι μπορούσαν να ζουν όπως μέσα στα όρια της Ελλάδας αλλά αυτό θα καταντούσε επικίνδυνο απέναντι στους λαούς αυτούς. Ο Αλέξανδρος έπρεπε να απαλλαγεί από αυτούς που τον θυμόταν ως νεαρό διάδρογο, διάδοχο του θρόνου ή ως επικεφαλής ενός αμφίβολου ελληνικού τολμήματος στο οποίο δεν πίστεψαν όλοι οι Έλληνες δηλαδή δεν ήθελε πλέον να θεωρείται ως δικός τους άνθρωπος. Κάποιοι πλέον ευγενείς καταγωγή, ευγενούς καταγωγής και οι συνομήλικοί του θα έπαιζαν και θα κυνηγούσαν μαζί στις εξοχές της Μακεδονίας. Οι περισσότεροι Μακεδόνες δεν ανέχονταν το βαρβαρικό έθιμο της προσκύνησης ούτε το εφεύρημα της θεϊκής καταγωγής του και πολύ συχνά τον αποδοκίμαζαν και τον λιδωρούσαν στην εκκλησία των Μακεδόνων. Η δε πρόσφατη καταστροφή στην έρημο της γεδροσίας δεν βοηθούσε καθόλου στην βελτίωση του κλίματος. Δεν μπορούσε πλέον να διατηρηθεί γύρω από αντιδραστικά στοιχεία τα οποία κάποια στιγμή θα μπορούσαν να οθήσουν και τους βαρβάρους να αμφισβητήσουν τη θεϊκή καταγωγή του και να αυθαδιάσουν. Από την πλευρά τους οι Μακεδόνες είχαν απλώς κουραστεί από την αδιάλειπτη υπερδεκαετή πολεμική δραστηριότητα και είχαν ενοχληθεί διότι έπρεπε να συνδιοικούν με τους κατακτημένους τα κατακτημένα εδάφη, ενώ η προσβολή της αξιοπρέπειάς τους από την βαρβαρική συμπεριφορά του Αλεξάνδρου ήταν δευτερεύουσα σημασία. Στην πραγματικότητα, και παρότι τον αποδοκίμαζαν ανοιχτά, δεν σκόπευαν να απομακρυθούν από κοντά του, διότι βασιλιά και υπήκοοι συνδέονταν με μια βαθιά σχέση αγάπη και ένταση έω μίσου. Έτσι, όσο ο Αλέξανδρος του είχε ανάγκη, οι Μακεδόνες αντιδρούσαν με υπερηφάνεια. Μόλις όμως διαπίστωναν ότι δεν του ήσαν και τόσο απαραίτητοι πια, αντιδρούσαν με θυμό και αγανάκτηση και έτσι είχαν ερμηνεύσει αυτή του τη στάση, την οποία τη θεωρούσαν άδικη, προσβλητική, σαν να ήταν κάτι σαν να τους απέλει. Άρχισαν λοιπόν να του φωνάζουν να μην αποστρατεύσει μόνο τους απόμαχους, αλλά να τους αποστρατεύσει όλους για να μην κρατήσει κανένα Μακεδόνα και έτσι κορυφώθηκε η, η, χλέβη και η αποδοκιμασία απέναντί του λέγοντάς του να κάνει τις εκστρατείες με τον πατέρα του τον Άμωνα ο Αλέξανδρος που στο μεταξύ είχε απομακρυνθεί από τις μακεδονικές συνήθειες την ελληνική νοοτροπία και είχε αποδεχτεί τους βαρβαρικούς τρόπους ξέχασε ότι βρισκόταν στην εκκλησία των Μακεδόνων όπου ο βασιλιάς πρακτικά λογοδοτούσε και στις προηγούμενες ενέργειες και έπαιρνε έγκριση για τις επόμενες. Πήδηξε οργισμένος από το βήμα και με το χέρι του έδειξε στους υπασπιστές ποιου από τους πρωτέτιους να συλλάβουν. Όταν μάλιστα διέταξε την εκτέλεση των 13 συλληφθέντων, οι Μακεδόνες πάγωσαν με την πρωτοφανή συμπεριφορά του βασιλιά τους. Μόλις σώπασαν, ο Αλέξανδρος ξανανέβηκε στο βήμα και τους μίλησε. Δεν γνωρίζουμε αν όλα αυτά όσα τους είπε είναι όπως ακριβώς έχουν διασωθεί στις μέρες μας, αλλά είναι ένας προβληματισμός ο οποίος περιέχει και αυτός πληροφορίες για τα ιστορικά πρόσωπα, για την εποχή και κυρίως για ό,τι αφορά τα βιογραφικά του στοιχεία. Πάντως, ο παραδιδόμενος από τον Αριανό λόγος είναι μια απλή σύνοψη όλης της εκστρατεία, χωρίς ρητορίε και μεγαλοστομίες, εκτός από μια μικρή ανακρίβεια. Το σημαντικότερο που προκύπτει από αυτόν τον λόγο είναι ότι ο Αλέξανδρος ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο να κερδίσει δόξα... και όχι να απολαύσει τα άγαθα της κατάκτησης... φέρεται λοιπόν... να είπε... και μην ξεχνάμε... ότι ο ίδιος ο, ο Αριανός... ήταν στρατιωτικός... δεν ήταν πολιτικός... ή κήρυκας ή κόλακας... φέρεται λοιπόν... σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα του... να έχει πει... Μακεδόνες... αφού όλοι θέλετε να επιστρέψετε δεν θα προσπαθήσω να καταλαγιάσω τον πόθο σας για επιστροφή, διότι χάρη σε μένα μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Θα σας μιλήσω για να μάθετε ποιοι ήμασταν πριν και ποιοι γίναμε τώρα που αποστρατεύεστε και θα αρχίσω από τον πατέρα μου, τον Φίλιππο, όπως είναι το σωστό. Ο Φίλιππος σας παρέλαβε φτωχού, νομάδες, οι περισσότεροι εντυνόσασταν με δέρματα, βοσκούσατε λίγα πρόβατα στα βουνά και δύσκολα αντιμετωπίζατε τους ηλυριούς, τους τριβαλού και τους όμορους θράκες. Σας έδωσε χλαμίδες αντί για δέρματα. Σας κατέβασε από τα βουνά στις πεδιάδε και σας έκανε αξιόμαχους αντιπάλους των βαρβάρων, αφού δεν βασιζόσασταν πια στην οχυρότητα των τόπο σας, αλλά στην γενναιότητά σας. Σας εγκατέστησε σε πόλεις και σας έδωσε νόμους και χριστά ήθη. Σας έκανε αφέντες των βαρβάρων, που μέχρι τότε σας είχαν δούλους και υπηκόους τους προσαρτήσατε στην επικράτεια της Μακεδονίας το μεγαλύτερο μέρος της Θράκης. Κατέλαβε επίκαιρα παραθαλάσσια σημεία, ανέπτυξε το εμπόριο και σας επέτρεψε την απρόσκοπτη εκμετάλλευση των ορυχείων. Σας έκανε άρχοντες των Θεσσαλών, τους οποίους κάποτε φοβόσασταν μέχρι θανάτου. Ταπείνωσε το έθνος των Φωκαίων και έκανε τον δρόμο προς την Ελλάδα φαρδί και ευκολοδιάβατο, ενώ μέχρι τότε ήταν στενός και αδιάβατος για εσάς οι Θηβαίοι και οι Αθηναίοι πάντοτε υποφθαλμίωσαν τη Μακεδονία και πάντοτε πληρώναμε φόρους στους Αθηναίους και υποτασσόμασταν στους Θηβαίους. Ο Φίλιππος τους ταπείνωσε με τη δική σας βοήθεια και τώρα εκείνοι προσβλέπουν σε εμάς για την ασφάλειά τους. Διευθέτησε τα πράγματα στα έθνη της Πελοποννήσου και στο τέλος ανακηρύχθηκε στρατηγός αυτοκράτορ ολόκληρης της άλλης Ελλάδος. Αυτή η τιμή ήταν σημαντικότερη για εσάς παρά για τον ίδιο. Αν θυμηθείτε ποια ήταν η Μακεδονία πριν τον Φίλιππο, θα δείτε ότι η προσφορά του πατέρα μου σε εσάς ήταν πολύ σημαντική, αλλά πολύ μικρότερη από τη δική μου προσφορά σε εσάς. Εγώ παρέλαβα ω κρατικό θησαυρό λίγα ασημένια και χρυσά ποτήρια και λιγότερο από 60 τάλαντα, ενώ το δημόσιο χρέο τη Μακεδονία ήταν 500 τάλαντα. Δανείστηκα και άλλα 800 τάλαντα και ξεκινώντα από την χώρα που ούτε εσά δεν μπορούσε να θρέψει καλά-καλά, άνοιξα αμέσω τον Ελίσποντο, ενώ οι Πέρσε ήταν ακόμα θαλασσοκράτορε. Μετά τη νίκη μου στον Γρανικό, «Προσθέθεσα στην εξουσία σας ολόκληρη την αιωλίδα και την, την Ιωνία, τις δύο φρυγίες, την ελισποντική και τη μεγάλη, και την λιδία. Αφού κατέλαβα την Μήλιτο, όλες οι άλλες περιοχές παραδόθηκαν με τη θέλησή τους και εσείς νέμεστε ναι, τα αγαθά τους. Αλλά και η Αίγυπτος και η Κυρίνη που παραδόθηκαν, παραδόθηκαν αμαχητοί και αυτές δικές σας είναι». Δικές σας είναι και η Συρία, η Παλαιστίνη, η Μεσοποταμία, η Βαβυλώνα, τα Βάκτρα και τα Σούσα. Δικά σας είναι και ο πλούτος της Λιδίας, η θησαυρή των Περσών, τα αγαθά των Ινδών και η έξω θάλασσα. Εσείς είστε οι σα... σατράπες, στρατηγοί και ταξιάρχες. Εκτός από αυτήν την πορφύρα και αυτό το διάδημα, εγώ τι παραπάνω από σας κέρδισα, Κανείς δεν μπορεί να δείξει την προσωπική μου περιουσία, μπορεί όμως να δείξει τη δική σας και ότι φυλάσσετε για λογαριασμό σας. Εγώ μοιράζομαι το φαγητό σας, κοιμάμαι όπως εσείς, νομίζω ότι δεν ζω με την, με την πολυτέλεια που ζουν κάποιοι από εσάς που ξέρω και ξαγρυπνώ για να κοιμάστε εσείς. Μήπως πιστεύετε ότι τα κατέκτησα όλα αυτά με τους δικούς σας κόπους και τα ταλαιπωρίες ενώ εγώ σας οδηγούσα χωρίς να κοπιάζω και να ταλαιπωρούμε. Ελάτε λοιπόν, Γυμνώστε τα σώματά σα και δείξτε μου τα τραύματά σα. Θα σα δείξω κι εγώ τα δικά μου. Δεν υπάρχει σημείο στον μπροστινό μέρο του σώματό μου χωρί τραύμα από κάθε είδου όπλο. Έχω χτυπηθεί με ξύφο, με βέλο, με μηχανικό τόξευμα, με πέτρε και ξύλα. Και όλα αυτά για να σα οδηγήσω στη δόξα και στον πλούτο μέσα από την ξηρά, θάλασσα, ποτάμια, βουνά και πεδιάδε. Παντρεύτηκα με τον ίδιο τρόπο που παντρευτήκατε κι εσείς και κάποιον τα παιδιά θα έχουν συγγένεια με τα δικά μου. Εξόφλησα τα χρέη σα, χωρί να ερευνήσω. Πώ θα δημιουργήσατε μετά από του υψηλού μισθού σα και τι λαιλασίε που σα επέτρεψα. Πολλού από εσά του τίμησα με χρυσά στεφάνια για τι υπηρεσίε του και τώρα έχουν αθάνατε αποδείξει τη ανδρεία του και των τιμών που του απέδωσα. Όσοι σκοτώθηκαν έφυγαν τιμημένοι και με λαμπρή κηδεία, ενώ στην πατρίδα βρίσκονται οι χάλκινες πρωτομές των περισσότερων νεκρών και οι γονείς τους απαλλάχθηκαν από κάθε εισφορά και λειτουργία. Τέλος, κανείς σας δεν σκοτώθηκε σε φυγή με μένα επικεφαλής. Τώρα θέλησα να σας στείλω στην πατρίδα μόνο όσους δεν μπορούσαν πια να πολεμήσουν. Αφού όμως έτσι το θέλετε, φύγετε όλοι και μόλις φτάσετε πίσω να πείτε σε όλους ότι τον βασιλιά σας τον Αλέξανδρο που νίκησε τους Μίδους, τους Πέρσες, τους Βάκτριους και τους Σάκες που υπέταξε τους Ούξιους, τους Αραχωτούς και τους Δράγες που κατέκτησε τους Παρθιέους, τους Χωράσμιους και τους Ιρκανούς ως την Κασπία θάλασσα που πέρασε τις Κάσπιες πύλες τον Όξο, τον Τάναη, τον Ιαξάρτη δηλαδή ακόμα και τον Ινδόποταμο, τον οποίο μόνο ο Διόνυσος είχε περάσει, τον Ιδάσπη, τον Ακεσίνη, τον Ιδραώτη και θα πέρναγε και τον Ήφαση, αν εσείς δεν κάνατε πίσω, που διέσχισε και την έρημο της Γεδροσίας, την οποία κανένας άλλος πιο πριν δεν είχε διασχίσει με τη στρατιά του, που κατέλαβε την Καραμανία και την γη των Ορητών, που ο στόλος του από την Ινδία έφτασε στα παράλια της Περσίας, Τώρα που φτάσατε στα Σούσα, θέλετε να φύγετε και να τον παραδώσετε στους βαρβάρους να τον φυλάνε. Αυτά να πάτε να πείτε, λες και είναι αποδεκτά από τους ανθρώπους που νόμιμα για τους θεούς. Λες και είναι αποδεκτά από τους ανθρώπους και νόμιμα για τους θεούς. Φύγετε. Αμέσως μετά πήδηξε από το βήμα και με ταχύ βηματισμό πήγε στα ανάκτορα. Τον ακολούθησαν μόνο οι εταίροι και οι σωματοφύλακες. Όλοι οι άλλοι Μακεδόνε μαρμάρωσαν στι θέσει του. Τι επόμενε δύο μέρε ο Αλέξανδρο δεν περιποιήθηκε το σώμα του, ούτε εμφανίστηκε στου εταίρου. Την τρίτη μέρα κάλεσε του επιφανέστερου Πέρσες, του ανέθεσε την διοίκηση των τάξεων, παραχώρησε το αποκλειστικό δικαίωμα να τον φυλάνε μόνο εκείνοι, του οποίου είχε ονομάσει συγγενεί του κατά τον, το πρότυπο των Αχεμενιδών μεγάλων βασιλέων και χώρισε την βαρβαρική στρατιά κατά τα μακεδονικά πρότυπα και την μακεδονική ορολογία δημιούργησε δηλαδή περσικό άγημα πεζών πέρσες πεζετέρους ασθέτερους περσική ταξιαργία σπιδών και δεύτερο βασιλικό άγημα εταίρων το κείμενο του Κούρτιου παρουσιάζει εκτεταμένα κενά και δεν μπορούμε να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα της αφήγησής του, αλλά στα διασωθέντα τμήματα λέει ότι οι 13 ηλιφθέντες εκτελέστηκαν το ίδιο απόγευμα. Την επόμενη, ο Αλέξανδρος κράτησε τους Μακεδόνες υπό περιορισμό... στο στρατόπεδο και κατάνημε τους Ασιάτες στη στρατιά, ενώ φαίνεται ότι και κάποια, υπήρξε και κάποια μακεδονική απόπειρα συνδιαλλαγής χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, ο Αλέξανδρος συνέλαβε κάποιους και τους διέταξε να τους ρίξουν σιδηροδέσμιους στον Εφράτη. Σύμφωνα με τον Αριανό, του οποίου το, το κείμενο σώζονται ακέριο, μόλις τα άκουσαν αυτά οι Μακεδόνες, δεν άντεχτησαν την ενσωμάτωση των βαρβάρων, έτρεξαν στα ανάκτορα, έριξαν τα το όπλα τους στην είσοδο ως ηκεσία για να τους δεχτεί ο βασιλιάς και παρακαλούσαν να τους επιτρέψουν την είσοδο. Υποσχέθηκαν να παραδώσουν όσους προκάλεσαν την οχλοβοή κατά την ομιλία του Αλεξάνδρου και δήλωσαν ότι δεν θα έφευγαν από εκεί μέχρι ότου να τους λυπηθεί ο Αλέξανδρος. Εκείνος μόλις το έμαθε βγήκε να τους συναντήσει και βλέποντάς τους άλλους να θρηνούν και άλλους να φωνάζουν έβαλε τα κλάματα. Προχώρησε προς το μέρος τους σαν να ήθελε να τους μιλήσει ενώ οι Μακεδόνες εξακολουθούσαν να τον εκλυπαρούν. Τότε ένας εταίρος με σεβαστή ηλικία και θέση ο Καλίνης, Είπε «Βασιλιά, αυτό που λύπησε τους Μακεδόνες είναι ότι έχεις κάνει συγγενείς σου κάποιες πέρσ, κάποιους Πέρσες και έχεις δώσει το δικαίωμα να σε φιλάνε μόνο αυτοί, ενώ κανένας Μακεδόνας δεν έχει γευτεί αυτοί ακόμα την τιμή». Και ο Αλέξανδρος απάντησε «Εγώ σας θεωρώ όλους σας συγγενείς μου και από τώρα έτσι θα σας αποκαλώ». Αμέσως πλησίασε ο Καλίνης, τον φίλησε και ακολούθησαν όλοι όσοι το ήθελαν. Μετά... Οι στρατιώτε πήραν ικανοποιημένοι τα όπλα του και ξαναγύρισαν στο στρατόπεδο, φωνάζοντα και τραγουδώντα τον Πεάνα, τον επινίκιο ύμνο. Ενώ ο Αλέξανδρος θυσίασε, θυσίασε στου Θεού, όπω συνήθιζε, και παρέθεσε συμπόσιο με δημόσια δαπάνη. Εκείνο κάθισε στην κεφαλή. Δεξιά και αριστερά του κάθισαν οι Μακεδόνε, μετά οι Πέρσε και μετά οι αντιπρόσωποι από όλου του άλλου λαού τη Αυτοκρατορία που διακρίνονταν για τη θέση και την αδρία του ο Αλέξανδρος και οι περιαυτών γέμιζαν τα ποτήρια τους από τον ίδιο κρατήρα. Έκαναν τις ίδιες πονδές, ενώ τις τελετές άρχισαν οι Έλληνες μάντης και οι μάγοι. Ευχήθηκε ανάμεσα στα άλλα ομόνια και κοινωνία της αρχής, δηλαδή η κοινή διοίκηση της αυτοκρατορίας από Μακεδόνες και Πέρσες. Λέγεται ότι στο συμπόσιο παρευρέθησαν 9.000 άνθρωποι που έκαναν όλοι την ίδια σπονδή με την οποία πεάνησαν. Όταν τελείωσαν οι εορτασμοί, οι απόμαχοι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιου παθήματος, αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Μακεδονία. Ήταν περίπου 10.000 και εκτός από τους δεδουλευμένους μισθούς, ο Αλέξανδρος τους κατέβαλε επιπλέον, όπως είχε κάνει και στην αποστρατεία των συμμαχικών δυνάμεων στα Εκβάτανα, τις ανάλογες αμοιβέ για όλο το ταξίδι της επιστροφής, και εφάπαξ ένα τάλαντο στον καθένα. Έδωσε διαταγή τιμής ε, ένεκεν να κάθονται στεφανωμένοι και στις πρώτες σειρές στους αγώνες και στα θέατρα ενώ χορήγησε επίδομα διατροφής και ανέλαβε την μόρφωση των ορφανών όσων στρατιωτών είχαν σκοτωθεί. Τους διέταξε ακόμη να αφήσουν τα αγόρια που είχαν αποκτήσει με, ασιά, με ασιάτισες και που ήσαν μιξοβάρβαροι για να μην προκληθούν αντιδράσει από τα νόμιμα παιδιά και τι γυναίκε που είχαν αφήσει στην πατρίδα. Άλλωστε, ο Ευρυπίδη στην τραγωδία Μίδια είχε περιγράψει ξεκάθαρα, ποια είναι στην Ελλάδα η μοίρα μια βάρβαρη γυναίκα και των μυξοβαρβάρων παιδιών τη. Του υποσχέθηκε πάντω ότι θα του τα πήγαινε ο ίδιο στη Μακεδονία όταν ενηλικιώνονταν. Αυτά ήταν περίπου 10.000 αγόρια και θα αποτελούσαν τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ των Ελλήνων και των Βαρβάρων στην επόμενη γενναία που θα διοικούσε την αυτοκρατορία. Παρά τις όποιες επιμόριες διαφορές, οι, οι διηγήσει όλων αυτών των ιστορικών έχουν ένα κοινό στοιχείο. Στην Όπη δεν έλαβε χώρα ανταρσία του στρατεύματος, διότι κανένα ένοπλο τμήμα δεν αρνήθηκε να εκτελέσει διαταγές. Στην πραγματικότητα, οι στρατιώτε αυθαδίασαν και μίλησαν προσβλητικά στο βασιλιά και στον αρχιστράτηγό του. Οι συλλήψει και οι εκτελέσει ήταν απολύτω αναμενόμενε, προβλεπόμενε από του κανονισμού, θα λέγαμε, για να αποκατασταθεί η τάξη μεταξύ των Μακεδόνων και για να δοθεί στου βαρβάρου ένα παράδειγμα προ αποφυγή. Όταν τελείωσαν όλα, ο Αλέξανδρος φίλησε όλου του απόμαχου και του χαιρέτησε όπω αρμόζει σε παλιού και γενναίου συμπολεμιστέ που συνδέονταν με δεσμούς αίματος ή καλύτερα με ποταμούς αίματος. Όρισε επικεφαλής τους τον κρατερό... και δεύτερο τη τάξη αξιωματικό όρισε τον πολυπέρχοντα... διότι ο κρατερός είχε καταπονηθεί σωματικά... και σε περίπτωση που πέθαινε κατά την πορεία... όπως ο Κίνος νωρίτερα... οι απόμαχοι δεν έπρεπε να μείνουν χωρίς στρατηγό. Ο κρατερός και ο πολυπέρχον... Είχαν επίσης διαταγές να στρατολογήσουν αντικαταστάτες όσων επέστρεφαν. Οι νέοι Μακεδόνες που θα αντικαθιστούσαν τους αποστρατευόμενους δεν θα συναντούσαν ένα συμπατριώτη βασιλιά. Θα βρίσκονταν στην καρδιά της Ασίας εμπρός στον πανίσχυρο κοσμοκράτορα. Πράγματι, κάποτε είχε ξεκινήσει και αυτός από την ίδια πατρίδα. Τώρα όμως, εκείνοι θα ήταν απλώς η ευνοού, ευνοούμενη μεταξύ των πλησιεστέρων και πλέον έμπιστον ανθρώπων του. Εκείνος ήταν ο κυρίαρχος του κόσμου και κανείς πλέον γύρω του δεν είχε δικαίωμα παρεκτροπής από τις αποφάσεις του. Στο μεταξύ, η από μακρού διαμάχη μεταξύ του αντίπατρου και της Ολυμπιάδας της μητέρας του Αλεξάνδρου, ήταν κοινό μυστικό και αφορμή πολλών σχολείων, οικασιών και αναλύσεων από του συνήθει ειδικού. Ο αντίπατρο έγραφε στον Αλέξανδρο για την αυθάδεια, τον αυταρχισμό και την ενασχόληση τη Ολυμπιάδα με όλα τα θέματα. Μάλιστα, οι σχέσει του Επιτρόπου με την Βασιλομήτωρα είχαν πέσει σε τόσο πολύ χαμηλό σημείο, ώστε ο αντίπατρο να γράψει στον Κοσμοκράτορα ότι η μητέρα του τον χρέωσε με υπερβολικό για δέκα μήνε ενίκιο. Η Ολυμπιαδά πάλι τον κατηγορούσε ότι είχε γίνει αλαζόνα, ότι ξέχασε ποιο τον είχε τοποθετήσει σε εκείνη τη θέση και ότι είχε την απέτηση να θεωρείται ο πρώτο μεταξύ των Μακεδόνων και των Ελλήνων. Οι κατηγορίε τη δείχνουν μικρότητα ενώ ειδικά η τελευταία δεν ήταν καθόλου δικαιολογημένη. σα ίσα θα έπρεπε να ήταν επιβεβλημένη από το διπλωματικό πρωτόκολλο, αφού ο αντίπατρο ήταν επίτροπο, αντιβασιλέα δηλαδή τη Μακεδονία και αναπληρωτή ηγεμόνα τη Ελλάδα στη θέση του Απόντος Αλεξάνδρου. Χαρακτηριστικό τη κρίση αυτή είναι ότι κάποτε ο Αλέξανδρος φέρεται να διάβασε μια επικριτική για την, επιστολή, για την μητέρα του επιστολή του Αντιπάτρου και να είπε ο αντίπατρο. Δεν ξέρει ότι το δάκρυ της μάνας σβήνει δέκα χιλιάδες τέτοια γράμματα. Πάντως, ας, α, αν αναλογιστούμε ότι ο Φίλιππος τότε βασιλιάς της Μακεδονίας ηγεμόν της Ελλάδος και επιπλέον σύζυγος της Ολυμπιάδας, αναγκάστηκε και ο ίδιος να απομακρυνθεί από κοντά της και τον μικρό Αλέξανδρο να στείλει για διαπαιδαγώγηση μακριά από την αυλή, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ο αντίπατρος, ως αναπληρωτή και στα δύο αυτά αξιώματα, επέδειξε αξιοθαύμαστη υπομονή και αντοχή. Την περίοδο εκείνη φαίνεται ότι κορυφώθηκε αυτή η κρίση. Ίσως πάλι απλώς να είχε έρθει η ώρα του τερματισμού της στα πλαίσια της επανεξέτασης των διηγητικών ζητημάτων από τον Αλέξανδρο. Ο επικεφαλής των αποστρατευμένων, ο κρατερός, δεν ήταν ένας απλός απόμαχος εταίρος που επέστρεφε στα μετώπιστεν επειδή είχε κλονιστεί η υγεία του. Ο Αλέξανδρος τον αγαπούσε όσο και τον εαυτό του, Προφανώς τον εμπιστευόταν και γι' αυτό τον είχε εφοδιάσει με διαταγές, φτάνοντας στην Μακεδονία να αναλάβει τα καθήκοντα του αντίπατρου, ο οποίος έπρεπε να παρουσιαστεί ενώπιον του Αλεξάνδρου, επικεφαλής των νεοσυλλέκτων. Στα 12 χρόνια περίπου που ο αντίπατρος ήταν επίτροπος, είναι λογικό να είχε εδρεώσει την προσωπική του εξουσία, να είχε συνάψει τις προσωπικές του συμμασχίες και ο Αλέξανδρος να έπρεπε πια να περιορίσει τη δύναμή του ίσως οι κατηγορίες της Ολυμπιάδας να ήταν ανυπόστατες και εν ο Αλέξανδρος να τις πίστεψε. Ίσως ο Αλέξανδρος ήθελε να απομακρύνει τον αντίπατρο για να τον προστατεύσει από τις δολοπλοκίες και από την οργή της Ολυμπιάδας. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για αυτούς τους πραγματικούς λόγους. Γνωρίζουμε μόνο ότι ο Αλέξανδρος είχε αποφασίσει την αντικατάσταση του αντίπατρου που φυσικά μπορούμε να είμαστε και βέβαιοι ότι μετά την δολοφονία του Παρμενίου, παλιού συνεργάτη και συνομιλίκου του, ο αντίπατρος μόλις παραλάμβανε τη διαταγή, θα έπαβε να αισθάνεται ιδιαίτερα ασφαλής. Σύμφωνα μάλιστα με τον ιστορικό Κούρτιο του κρατερού, είχε προηγηθεί φήμη ότι μετέβαινε στη Μακεδονία με διαταγές να δολοφονήσει τον αντίπατρο. Αναφερόμενοι στον α, ηφαιστίωνα έχουμε την εξής περιγραφή. Μετά από παραμονή 30 ημερών του Αλεξάνδρου στην Ισέα και μετά από μια εβδομαδιαία πορεία ο Αλέξανδρος έφτασε στα Εκβάτανα περί τα τέλη του Νοεμβρίου του 324. Στην πρωτεύουσα της Μιδίας. Τακτοποίησε σημαντικές κρατικές υποθέσεις και διοργάνωσε πολλά συμπόσια για τους εταίρους, μουσικούς και θεατρικούς αγώνες για τους οποίους είχαν φτάσει 3.000 ειδοποίη από όλη την Ελλάδα. Στη διάρκεια των αγώνων στα Εκβάτανα αρρώστησε ο Ιφαιστείων, ο οποίος την 7η ημέρα της ασθένειάς του φαίνεται ότι αισθάνθηκε καλύτερα και αποφάσισε να διακόψει τη θεραπευτική αγωγή. Κρίνοντα ότι μπορούσε να επιδοθεί ξανά στην κρεπάλη όπω συνήθιζαν όλο και περισσότεροι αξιωματούχοι, καταβρόχθησε για πρωινό έναν ολόκληρο ψητό κόκορα και ήπια ένα μεγάλο ψικτήρα κρασί. Αν και η ποσότητα αυτή δύσκολα γίνεται πιστευτή, φαίνεται ότι το αποτέλεσμα τη συνοποσία ήταν αυτό που έκανε τον ηφαιστείο να, να υποτροπιάσει και λίγο αργότερα να πεθάνει. Ο Αλέξανδρο που παρακολουθούσε γυμνικού αγώνε παιδών, όταν το έμαθε, έτρεξε κοντά του, αλλά δεν τον πρόλαβε ζωντανό το πένθος του ήταν βαρύ και κάθε συγγραφέας έδωσε τη δική του εκδοχή των όσων ακολούθησαν άλλοι έγραψαν ότι έπεσε πάνω στο σώμα του ηφαιστίον και έμεινε εκεί σχεδόν όλη την ημέρα ενώ άλλοι έλεγε, έλεγαν ότι όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα τον ε, έκατσε εκεί ώσπου τον τράβηξαν με τη βία οι εταίροι άλλοι έγραψαν ότι σκότωσε τον Γλαφκία, τον θεράποντα ιατρό του Ιφαιστίωνα διότι Δήθεν χορήγησε λάθο φάρμακο στον ηφαιστιανό, είτε διότι τον είδε να πίνει κρασί και δεν τον εμπόδισε. Αν και ο πλούταρχος λέει ότι ο Γλαυκίας παρακολουθούσε αγώνα όταν ο Εφεστίων πήρε εκείνο το α, μοιραίο πρόγευμα. Κάποιοι άλλοι έγραψαν ότι κατέσκαψε τον ναό τους, του Ασκληπιού στα εκβάτανα επειδή ο Θεό δεν έσωσε τον φίλο του. Ειδικά αυτό δεν μπορεί να ευσταθεί διότι αφενός έδωσε αργότερα σε πρεσβεία των επιδαυρίων αναθήματα, αφιέρωμα δηλαδή, για τον ναό του Ασκληπιού, λέγοντας με παράπονο «πάρε το, αν και ο Θεός δεν έσωσε τον φίλο που αγαπούσα περισσότερο από τη ζωή μου». Και αφετέρου, στα πλαίσια της προπαγάνδας, δεν ήταν δυνατόν ως γιος του ανώτατου Θεού να καταστρέψει τον ναό ενός άλλου Θεού. Τέλος, οι θεότητες τις οποίες τιμούσε ο Αλέξανδρος ήταν ο Δίας, η Αθηνά και όσες άλλες είχαν ειδικότητα στην υποστήριξη του κτητικού του έργου. Ο Ασκληπιός δεν περιλαμβανόταν στο εθνικό ελληνικό δωδεκάθεο. Ήταν κατώτερος θεός και η ναοί του ήταν λίγοι και σε συγκεκριμένες πόλεις της Ελλάδας. Ενώ δεν ανήκε ούτε στον Μυδικό ούτε στον, στο Περσικό Πάνθεο. Πάντω, όλοι συμφωνούν ότι ο Αλέξανδρο επί τρει μέρε μετά το θάνατο του Ιφαιστίωνα... ούτε έφαγε ούτε περιποιήθηκε το σώμα του. Επιπλέον, δεν τον αντικατέστησε στη διοίκηση τη χιλιαρχία του εταιρικού Ήπικου, διότι ήθελε να διατηρηθεί το όνομα του νεκρού φίλου του και το έμβλημα που είχε επιλέξει. Ανέθεσε στον Περδίκα να μεταφέρει το σώμα στην Βαβυλώνα και να τα φύγει με μεγαλοπρέπεια, κήρυξε πένθο σε όλη την επικράτεια. Έστειλε τον εταίρο Φίλιππο στον Μαντίο του άμωνα με το ερώτημα αν θα μπορούσε να τιμήσει τον νεκρό ως θεό μέχρι την άφηξη του χρησμού χρειάστηκαν να συνεχιστούν οι εκδηλώσεις πένθους. Διέταξε να κουρέψουν όλους τους ύπους και τους ημίονους και να σταματήσουν οι μουσικές στο στρατόπεδο. Ο Αλέξανδρος διέταξε τους κατοίκους των πόλεων από όπου θα περνούσε η νεκρική πομπή να, φρο να φροντίσουν για τα αναγκαία για όλους τους κατοίκους της Ασίας να σβήσουν επιμελώς μέχρι το τέλος της κηδείας το λεγόμενο από τους Πέρσες Ιερό Πύρ. Οι Πέρσες έσβηναν το Ιερό Πύρ μόνο στο θάνατο του βασιλιά τους και έτσι οι Ασιάτες θεώρησαν ότι η διαταγή αυτή ήταν κακός ιονός που προμήνυε το θάνατο του ιδίου του Αλεξάνδρου. Ο θάνατος του Αλεξάνδρου βρίσκεται πλέον πολύ κοντά από αυτό το σημείο. Οι ιωνόί και τα θεϊκά σημάδια γίνονται αναπόσπαστα κομμάτια της ίδιας ιστορίας για όλους τους αρχαίους συγγραφείς. Όσο ζούσε ο Ιφαιστίων, επικροτούσε όλες τις επιλογές του Αλεξάνδρου και έδειχνε μεγάλο ενθουσιασμό στην πρόοδηση των βαρβαρικών εθήμων. Γι' αυτό ο Αλέξανδρος τον χρησιμοποιούσε στις επαφές του με τους βαρβάρους. Αντίθετα... Ο κρατερό ήταν προσκολλημένο στα πατροπαράδοτα έθιμα και έτσι ο Αλέξανδρος το χρησιμοποιούσε στι επαφέ του με του Μακεδόνες και του άλλου Έλληνε. Λόγω τη συμπεριφορά των δύο εταίρων, ο Αλέξανδρο είχε χαρακτηρίσει τον μεν ηφαιστείωνα Φιλαλέξανδρο, τον δε προσωπικό του φίλο, προσωπικό του φίλο δηλαδή, τον δε κρατερό φιλοβασιλέα, δηλαδή πιστό υποστηρικτή του θεσμού και όχι του προσώπου. Όπω ήταν λογικό, ανάμεσα στον ηφαιστείωνα και τον κρατερό αναπτύχθηκε μια αντιπαλότητα η οποία κάποιε φορέ στην Ινδία του οδήγησε στο σημείο να βγάλουν τα ξύφη του από του κολεού. Οι άλλοι εταίροι παρενέβησαν και απέτρεψαν τα χειρότερα, ενώ ο Αλέξανδρος του επέπληξε έντονα και αυστηρά, ειδικά τον ηφαιστείωνα τον προσέβαλε βαριά ενώπια όλων, αποκαλώντα τον βαρεμένο και παράφρονα επειδή δεν είχε αντιληφθεί ότι χωρί τον Αλέξανδρο είναι ένα μηδενικό. Ορκίστηκε δε στον Άμονα και στους άλλους θεούς ότι τους αγαπούσε και τους δύο περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο, αλλά αν έρχονταν ξανά σε αντιπαράθεση θα τους σκότωνε ή και τους δύο ή όποιον έκανε την αρχή. Μετά τους ανάγκασε να συμφιλιωθούν και από τότε και οι δύο εταίροι απέφευγαν ακόμα και τα αστεία μεταξύ τους. Όταν πέθανε ο Ιφαιστείον, ο κρατερός ήταν καθοδόν προς την Μακεδονία και έτσι δεν ανησύχησε καθόλου. Όμως πολλοί άλλοι ήταν οι εταίροι οι οποίοι αφιέρωσαν τα όπλα και τον εαυτό τους στον ηφαιστίωνα με πρώτο τον ευμένη που λόγω μιας παλιάς διαμάχης του με τον νεκρό δεν ήθελε να δημιουργήσει λάθος εντυπώσεις. Όλοι οι δέοι αξιωματούχοι άρχισαν να παραγγέλνουν απεικονίς του ηφαιστίωνα σε χρυσό, ελεφαντόδοντο και άλλα πολύτιμα υλικά για να ευχαριστήσουν τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρο όλο αυτό το διάστημα συσκεπτόταν για την κατασκευή του ταφικού με διάφορου τεχνίτε και κυρίω με τον Στασικράτη, ο οποίο υποσχόταν τολμηρά, καινοτόμα και μεγαλοπρεπή πράγματα. Ο Στασικράτη είχε πει στον Αλέξανδρο σε μια παλαιότερη συνάντησή του ότι το όρο Άθο τη Θράκη, τη σημερινή καλκιδική δηλαδή, προσφέρεται για το καλύτερο και μονιμότερο άγαλμα. Μπορούσε να το διαμορφώσει έτσι, ούτω ώστε να απεικονίζει τον Αλέξανδρο να κρατάει μια πόλη 10.000 κατοίκων στο αριστερό χέρι και να κάνει μια σπονδή με το δεξί από όπου θα γινόταν στη θάλασσα το νερό ενό ποταμού. Σχετικά με τους κοσέους της εξερευνής και την είσοδο στη Βαβυλώνα τώρα. Επειδή κανένα στρατό δεν μετακινήθηκε ποτέ για αναψυχή και διασκέδαση, πρέπει να αναζητήσουμε το συγκεκριμένο λόγο που οδήγησε τον Αλέξανδρο στα εκβάτανα, και κανένα άλλο δεν προτείνεται από τι αρχαίε πηγέ ούτε προκύπτει από την λογική εξέταση των γεγονότων, εκτό από την υποταγή των κοσέων. Οι αγώνε και οι θεατρικέ παραστάσει στα εκβάτανα ασφαλώ καθυστέρησαν τι επιχειρήσει, αλλά δεν δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα, διότι δεν υπήρχε κανένα άλλο μέτωπο. Όταν λοιπόν συνήλθε από το Πένθο ο Αλέξανδρο, πραγματοποίησε την εκαθαριστική επιχείρηση για την οποία είχε βρεθεί εκεί. Οι Κωσέοι ήταν ένα ορ λαός, λαό όπω και οι Ούξιοι. Δεν είχαν υποταχθεί ποτέ στου Πέρσες και ζούσαν από τι ληστείε. Οπότε του επιτίθεται ο τακτικό στρατό, χωρίζονταν σε μικρότερε ή μεγαλύτερε ομάδε και υποχωρούσαν στα πιο απροσπέλαστα σημεία από όπου έβαλαν κατά των επιδρομέων. Όταν ο εχθρικό στρατό αναγκαζόταν να αποσυρθεί χωρί επιτυχία, ξανακατέβαιναν πάλι χαμηλότερα και ξανάρχισαν τι ληστείε. Η επιχείρηση, στην οποία πήρε μέρο και ο Πτολεμαίος του Λάγου, ήταν εξαιρετικά δύσκολη και έγινε μάλλον στι αρχέ του 323 π.Χ. Τελικά, ο Αλέξανδρο υπέταξε του Κωσαίου μετά από επιχειρήσει 40 ημερών και αστικοποίησε τη χώρα του για να την ελέγχει ευκολότερα. Το χειμώνα η οροσυρά του Ζάγκρου καλύπτεται από πυκνά χιόνια. Είναι εξαιρετικά δύσβατη και 7 χρόνια νωρίτερα οι αποκλεισμένε διαβάσει κράτησαν τον Αλέξανδρο καθυλωμένο επί 4 μήνε μακριά από τα εκβάτανα, όπου στάθμε με τότε ο Δαρίο. Τώρα όμω ούτε βαρύ χειμωνιά ούτε κακοτοπία στην περιοχή τον εμπόδισαν. Καμία πολεμική επιχείρηση δεν ήταν πιο ανέφικτη για τον Αλέξανδρο όπω πια ανέφηκε για τον Αλέξανδρο, όπω λέει χαρακτηριστικά ο Αριανό. Ακριβώ λόγω των μεγάλων δυσκολιών αυτή τη χειμερινή επιχείρηση και επειδή έγινε λίγο μετά το θάνατο του Ιφαιστίωνα, ο Πλούταρχο θεώρησε αυτή την επιχείρηση ω ενάγιασμον, δηλαδή προσφορά του βαρυπενθούντο Αλεξάνδρου στην σκιά του νεκρού Ιφαιστίωνα, αντίθετα ο Πολιένιο λέει ότι η Εφεστίων πέθανε ενώ ο Αλέξανδρος ήδη επιχειρούσε κατά των Κωσαίων... ενώ οι υπόλοιποι συγγραφεί δεν κάνουν κανένα συσχετισμό. Ο, πλούταρχο Πλούταρχος λέει ακόμα ότι ο Αλέξανδρος έσφαξε όλους τους Κωσέους από την εφηβεία και πάνω. Όπως θα φανεί καθαρά πιο κάτω, όσο και αν το στήχιστε ο θάνατος του Ιφαιστίωνα, ο βασιλιάς της Ασίας απήχε πολύ από τον παραλογισμό και ο πραγματικός λόγος για τον οποίο είχε προαποφασίσει αυτή την επιχείρηση ήταν άλλος. Ο Αλέξανδρος είχε παραχωρήσει αυτονομία σε κάποιους λαούς που δήλωσαν υποταγή, όπως οι αρι, Αριάσπες και οι Νησέοι, αλλά δεν ήταν αμήλικτος με όσους αντιστάθηκαν. Συνεπώς, η μοίρα των Κωσέων δεν μπορούσε να είναι διαφορετική από αυτή των Ούξιων, των Σοχδιανών ή των Ιδών. Και για έναν ακόμα λόγο. Ο Αλέξανδρος προσέβλεπε πολύ στην ανάπτυξη του εμπορίου από, τον, από το οποίο εξαρτιόταν η ευημερία των υπηκόων του και τα κρατικά του έσοδα. Άλλωστε, προκειμένου να εξασφαλίσει εμπορικού δρόμου, ταλαιπωρήθηκε στην Γεδροσία και έστειλε τον Νέαρχο και όλου του άλλου να εξερευνήσουν θάλασσε και ποτάμια. Αφού λοιπόν οι Κωσέοι επέμεναν να εμποδίζουν τη διακίνηση προσώπων και αγαθών, έπρεπε να του υποτάξει. Και ακριβώ αυτό έκανε. Του υπέταξε και του φέρθηκε όπω είχε φερθεί τόσε φορέ νωρίτερα και όπω προβλεπόταν από τα πολεμικά ήθη τη εποχή. Το βαρύ πένθο του Αλεξάνδρου για το θέμα του Τιεφαστίανα και οι προετοιμασίε τη Σικηδία δεν τον εμπόδισαν καθόλου να ενασχοληθεί με τα σημαντικά κρατικά ζητήματα. Αφού εξάλυψε τον κίνδυνο που αποτελούσαν για τις συγκοινωνίε και το εμπόριο οι Κωσέοι, ασχολήθηκε με άλλα σχετικά θέματα. Στη διάρκεια της εκστρατεία είχε διαπιστώσει ότι στην Κασπία θάλασσα εκβάλλουν πολύ πλωτοί ποταμοί όπως ο Όξος, ο Ιαξάρτης και πίστευε σωστά αυτή τη φορά ότι εκεί χινοτάν και ο Αράξης εκείνο που πηγάζει από την Αρμενία, όχι ο άλλο που λέγεται και κύρο. Συμπέρανε λοιπόν ότι και κάποια άλλα ποτάμια των οποίων οι εκβολέ ήταν άγνωστε εκβάλλουν στην Κασπία αφού διασχίσουν την γη των νομάδων σκυθών για την οποία τίποτα απολύτω δεν ήταν γνωστό. Ανέθεσε λοιπόν στον Ηρακλήδη του Αργαίου αποστολή παραπλήσια με εκείνη που είχε υλοποιήσει ο ίδιος στην Ινδία έπρεπε να εξασφαλίσει τις ποτάμιες οδούς και να εξερευνήσει τα άγνωστα εδάφη του βορρά. Ο Αλέξανδρος εξακολουθούσε να πιστεύει ότι η Κασπία θάλασσα ήταν κόλπος είτε της γνωστής Ανατολικής θάλασσας είτε του εύξηνου πόντου και ο Ηρακλήδης έπρεπε να βρει την άκρη της να διαπιστώσει με ποια θάλασσα ενώνεται και να συλλέξει πληροφορίες για τους νομάδες σκήθες και τους άλλους λαούς στα βόρειά της. Γι' αυτό και έστειλε στην Ιρκανία μαζί με ναυπηγού και διαταγέ να υλοτομήσει τα Ιρκανικά δάση για να αναφυγήσει πλοία. Αλλά με κατα... Άλλα με καταστρώματα, άλλα χωρί κατάστρωμα, όλα όμω σύμφωνα με την ελληνική τέχνη που ήταν κατάλληλη για ναυσιπλοεία σε ανοιχτέ θάλασσε και όχι σε λίμνε και σε ποτάμια. Προ το τέλο του χειμώνα ή την αρχή τη άνοιξη, ο Ηρακλήδη κατευθυνόταν στην Ιρκανία και ο Αλέξανδρος είχε περάσει τον Τίγρη κατευθυνόμενος προς την Βαβυλώνα όπου ήδη βρισκόταν ο Περδίκας με την σωρό του Ιφαιστίωνα. Περνώντας αρκετό καιρό σε κάθε στρατοπέδευση και ξεκουράζοντας τις δυνάμεις του προχωρούσε με την ησυχία του, λέει ο Διόδωρος, και μας θυμίζει τις περιγραφές του Πλουτάρχου και του Κούρτιου ότι έπινε άκρα τον ίνο και κοιμόταν μέχρι το επόμενο μεσημέρι ενώ μερικές φορές προφανώς μετά από γενναία ίνοκατάνοιξη κοιμόταν ολόκληρη και την επόμενη μέρα. Αφού λοιπόν μεθοκοπούσε κατά τη διάρκεια των πιο αιματηρών και δύσκολων φάσεων τη εκστρατεία, τώρα που δεν είχε καθόλου εχθρού να υποτάξει και επιπλέον πενθούσε για το θάνατο του καλύτερου του φίλου, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η χαρακτηριστική αργή πορεία δεν σκόπευε στην ανάπαυση του στρατεύματος, αλλά οφειλόταν στις αλληπάλληλες ημέρες της κατάστασης που βρισκόταν από τις συνοποσίες του Μεγάλου Βασιλέως. Η ψυχολογική του κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή και επρόκειτο να χειροτερεύσει και άλλο στη συνέχεια. Καθοδόν προς την Βαβυλώνα τον συνάντησαν πρέσβεις από την Λιβύη, την Βρετία, την Λευκανία και την Τυρινία για να τον στεφανώσουν και να τον συγχαρούν που έγινε βασιλιάς της Ασίας. Έφτασαν πρέσβεις από τους Καρχιδόνιους, τους Αιθίωπες, τους Σκήθες της πραγματικής Ευρώπης, τους Κέλτες και τους Ήβυρες που ζητούσαν να γίνουν φίλοι και συμμαχοί του. Στον παραπάνω κατάλογο του Αριανού, ο Διόδωρος προσθέτει πρέσβεις από λαούς και πόλεις της Ασίας από την Κερχιδόνα και άλλους φήνικες της Λιβύης καθώς και από όλα τα παράλια της Μεσογείου ως τις Ηράκλειες Στήλες το Γιβλαρτάρ δηλαδή από την Ευρώπη έστελαν πρέσβεις στα ελληνικά κράτη οι Μακεδόνες, οι Λυριοί οι περισσότεροι λαοί γύρω από την Αδριατική θάλασσα τα έθνη των Θρακών και των γειτόνων τους, Γαλατών, τους οποίους μόλις τότε ήταν που τις γνώρισαν για πρώτη φορά οι Έλληνες. Φυσικά, την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν υπήρχαν γαλάτες στη Θράκη. Ωστόσο, ο Διόδωρος, εδώ όσο και ο Αριανός νωρίτερα, που τοποθετεί την Άγκυρα στην Γαλατία αντί στην Μεγάλη Φρυγία, συγχέουν την γεωγραφία των κλασικών χρόνων με τη μεταγενέστερη των Ρωμαϊκών, οπότε οι γαλάτες πράγματι εγκαταστάθηκαν στα εδάφη εκείνα. Οι Έλληνε λοιπόν των κλασικών χρόνων δεν γειτόνευαν με τους γαλάτες. Τέλος, κάποιοι άλλοι συγγραφείς των ρωμαϊκών χρόνων περιελάμβαναν στον κατάλογο των πρέσβεων και στους Ρωμαίους τους όποιου, του, και στους Ρωμαίους τους οποίους ο Αριανός, τον, ο Αριανός τονίζει ότι δεν αναφέρουν ούτε ο Αριστόβουλος ούτε ο Πτολεμαίος. Οι περισσότεροι από αυτούς τους λαούς ήταν εντελώς άγνωστοι στους Μακεδόνες ...και τους άλλους Έλληνες, ενώ γράφτηκε ότι μερικοί του ζήτησαν να διατητεύσει μεταξύ τους διαφορές. Έτσι ο Αλέξανδρος θα ένιωσε πως ασφαλώς θα φάνηκε στον περίγυρό του ως παγκοσμιοκράτορας. Για πρώτη φορά θα συνειδητοποίησε ότι η εξουσία του εκτινόταν πολύ πιο μακριά από ό,τι ήταν ήδη τα σύνορα του κράτους του... Κατά τον Διόδωρο όταν βρισκόταν σε απόσταση 300 σταδίων δηλαδή κάπου γύρω στα 55,5 ε, χιλιόμετρα από την Βαβυλώνα οι Χαλδαίοι του έστειλαν αντιπροσωπεία για να τον ενημερώσει σχετικά με τον χρησμό που είχαν λάβει από τον Βίλο, τον Βάλ, πως αν έμπαινε στην πόλη θα πάθαινε μεγάλο κακό. Όμως η αντιπροσωπεία δεν τόλμησε να παρουσιαστεί στον Αλέξανδρο και ο, ο Βελεφάντης, ο επικεφαλής της, προτίμησε να ενημερώσει τον νέαρχο που πήγαινε στον Αλέξανδρο και να του αναφέρει την εκτέλεση της αποστολής του. Ο νέαρχος ενημέρωσε σχετικά τον Αλέξανδρο, ο οποίος θορυβήθηκε πάρα πολύ διότι γνώριζε την ικανότητα των χαλδαίων στην αστρονομία και αστρολογία. Έστειλε λοιπόν τη στρατιά του στην Βαβυλώνα, αλλά ο ίδιος με την ακολουθία του πήρε άλλο δρόμο και στρατοπέδευσε σε απόσταση 200 σταδίων, περίπου 37 χιλιόμετρων δηλαδή, από τη Βαβυλώνα, Όλοι και ειδικά οι Έλληνες απόρρισαν που δεν έμπαινε στην πόλη και πήγαν να δουν τι συνέβαινε. Ο γνωστός ανάξαρχος τον έπισε να μην δίνει σημασία στις μαντίες και ειδικά σε εκείνες των χαλδαίων και έτσι ο Αλέξανδρος πίστηκε να μπει στη Βαβυλώνα. Κατά τον Πλούταρχο, οι Χαλδαίοι είχαν ενημερώσει με τον Χρισμό τον Νέαρχο, ο οποίο με τη σειρά του ενημέρωσε τον Αλέξανδρο όταν συνειδητοποιήθηκαν έξω από τη Βαβυλώνα. Ο Αλέξανδρο αγνώρισε την προειδοποίηση και συνέχισε την πορεία του και έξω από τα τείχη τη Βαβυλώνα είδε με τα μάτια του έναν κακό Ιανό. Πολλά κοράκια χτυπιόντουσαν μεταξύ του και κάποια από αυτά έπεσαν επάνω του σύμφωνα με τον Ιωστίνο, καθοδόν προς τη Βαβυλώνα ένας από τους μάγους της ακολουθίας του προέτρεψε τον Αλέξανδρο να μην μπει στη Βαβυλώνα, διότι η πόλη θα ήταν μοιραία για αυτόν. Εδώ θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή η οποία όπως καταλαβαίνετε έχει συνέχεια και θα τη συνεχίσουμε την ερχόμενη Δευτέρα. Συνεχίζοντας αυτή την πορεία και αυτή την ιστορία η οποία αρχίζει και δημιουργείται πλέον για το τι ακριβώς έγινε από τη στιγμή που ο Αλέξανδρος αρχίζει την ολιγόμερη φθήνουσα πορεία προς την άλλη ζωή. Ελπίζω όλα αυτά που ακούσατε σήμερα να σας φάνηκαν ενδιαφέροντα και να σας έχουν ανοίξει τόσο πολύ το ενδιαφέρον ούτως ώστε να ξαναείμαστε μαζί την ερχόμενη Δευτέρα εδώ και να συνεχίσουμε αυτή την πορεία της αντίστροφης μέτρησης της ζωής του Μεγάλου Αλεξάνδρου με πολλά και επιπλέον διαφορετικά πράγματα και αναλύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και σας εύχομαι καλή συνέχεια μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Είμαστε καλά.